Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα και χρόνια πολλά του Αγίου Πνεύματος. Και εμείς με τον Μάκη Κουρή είμαστε εδώ σε επάλξεις, όπως και όλο το δισογραφικό και τεχνικό επιτελείο του Κόντρα, αφού θα υπάρχει συνεχής ροή ως τις 2 το βράδυ. Λοιπόν, Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Και να είμαι κοντά στο Αγίου Πνεύμα. Ακριβώς. Και κοντά στο Αγίου Πνεύμα, όπως είπες. 8 Ιουνίου του 2020 και μόλις τώρα ξεκινάει ένα κόμμα επί του πιστηρίου. Μπορεί να είναι η μυαργία, ή τουλάχιστον έτσι να έχουμε συνηθίσει οι περισσότεροι στο μυαλό μας. Ήταν αφορμή και για ένα τριήμερο μετά την καραντίνα. Πάσχα, ο κόσμος δεν έφυγε. Προσπάθησαν όσοι μπορούσαν να φύγουν, ειδικά για την επαρχία, για τα χωριά τους, ακόμα και στα νησιά. Αλλά έχουμε ειδήσεις και θα τα πούμε όλα. Και Μάκη, μέσα σε όλα αυτά, πέρα από τα σοβαρά θέματα τα εθνικά, ξεκίνησαν να πέφτουν και τα πρόστιμα. Έτσι, στη Μύκονο, 20.000 ευρώ, 60 μέρες ένα beach bar κλείνει, γιατί υπήρχε συγχρονισμός. Ο κόσμος ήταν όρθιος, δεν κάθονταν κάτω στα τραπέζια. Νομίζω ότι στη Μύκονο θα υπάρξει το αδιαχώρητο όσα μεταγεφάρουν. Mm-hmm. Διότι είναι πλέον το φάνησε όχι μόνο για τους Έλληνες, περισσότερο για τους ξένους. Σου λένε πάμε στη Μύκονο να διασυνδέσουμε, να δούμε. Γιατί έχουν μείνει στις παλιές καλές εποχές. Yeah. Μακάρι να επιστρέψουν, το να δουλέψουν και η οικονομία, το... αλλά η υγεία πάνω απ' όλα, μην καταστρέψουμε ό,τι χτίσαμε. Το θέμα είναι όμως ότι αυτή ο πολλή κόσμο που συνευρέθηκε θα πρέπει να είναι έργο τη αστυνομία να μην αφήνει να πλησιάζει. Εκεί τα σογάκια είναι στενά, από εδώ, από εκεί. Επομένως πάνε για να δουν τη Μύκονο και ό,τι κρύβει η Μύκονος. Να σε ρωτήσω κάτι. Μήπως ήταν αυτή η καμπάνα που έπεσε, μήπως ήταν για να παραδειγματιστούν οι άλλοι? Γιατί μαθαίνω. Νομίζω ότι ναι. Μαθαίνω ότι άλλα μαγαζιά εκείνη την ώρα που ετοίμαζαν έτσι πάρτι εντός αγωγικών, μόλις έμαθαν για το πρόστιμο των 20.000 ευρώ και για το γεγονός ότι για τους επόμενους 2 μήνες κλείνει αυτό το μαγαζί, κατέβασαν ρολά. Το θέμα είναι. Φοβήθηκαν. Όχι, μην πάει και δούμε και καμιά γενική αντίδραση. Και θα τα συζητήσουμε αυτά σε λίγο. Να πούμε όμως και κάτι άλλο. Ότι η κυβέρνηση διαμηνεί και ο κύριος Πέτσας και ο κύριος Καρδαλιάς ότι όλα τα μέτρα ισχύουν για όλους, δεν υπάρχουν εξαιρέσεις και στέλνει το μήνυμα στη Μύκονο. Και δεύτερον, ότι υπάρχει σχέδιο για τοπικό lockdown, για τοπικό κλείσιμο, αν και εφόσον χρειαστεί δηλαδή, ομιγέννητο, αν αυξηθούν κρούσματα. Θα υπάρξει εντολή για να κλείσουν τα πάντα. Νομίζω είναι από τη στιγμή που αποφασίζει να ανοίξουν τα νησιά αυτά που είναι ελκυστικά χρόνια τώρα. Mm-hmm. Δεν μπορεί ούτε να ελέγξει ακόμα και το αφεντικό του μαγαζιού. Θα πρέπει να έχει χωροφύλακες δίπλα του. Διώξει αυτόν ή διώξει τον άλλον. Και να μην λειτουργεί και τον μπαρ, έτσι. Και τον μπαρ, και τον τότε χρειάζεται. Θα δούμε όμως σε πολύ λίγο τι λένε και οι άνθρωποι της αγοράς. Έχουμε και νομικό μαζί μας για να δούμε πώς μπορούν τα μαγαζιά. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη είδηση είναι ότι η Ρωσία ή η Τουρκία αγοράζει δεύτερη παρτίδα S400. Όχι, καλά κάνεις και το λες και αυτό. Γιατί... Αυτό είναι μεγαλύτερη είδηση. Γιατί πέρα από την καθημερινότητα και τον τουρισμό. Και επίσης απαντάει έμεσα και στους Αμερικάνους. Δεν είστε μαζί μας, έχουμε τους Ρώσους. Δεν μας δίνει δεύτερη 35, έχουμε τα S400. Γι' αυτό και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα θέματα. Και νομίζω ότι τα δύσκολα είναι, διότι έχουμε 14 κρούσματα νομίζω σήμερα. Έχουμε. Κάθε μέρα θα έχουμε μια γραπτή ενημέρωση, ξέρεις τι γίνεται, περισσότερα από αυτά. Όχι. Τουλάχιστον μέχρι τώρα δεδομένα είναι ότι είναι από το εξωτερικό. Δεν είναι εσωτερικό αυτά τα κρούσματα. Γιατί η Γερμανία προσανατολίζεται να δημιουργήσει εμπόδια για να μην φύγουν οι Θυμάσαι πριν 1,5 μήνα η επικεφαλής της Κομισιόν που έλεγε καθίστε στους τόπους σας να κάνουμε φέτος εσωτερικό τουρισμό. Να μην έρθουν σε μια ασφαλή χώρα όπως η Ελλάδα, που αν είδες και τη λίστα με τις 100 χώρες, εμείς είμαστε στην 34η θέση. Εγώ δεν το πίστευα, δεν έβλεπα. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι είμαστε στις πρώτες 10. Και είμαστε παρόλα αυτά φτάσει στην 34η. Με αυτά τα μέτρα που πήραμε. Και μάλιστα με διάμεσα κράτη που δεν έχουν τη φήμη της Ελλάδας. Όχι, Ελβετία, Γερμανία, Ισραήλ, Σιγκαπούρη, Ιαπωνία, Αυστρία, Κίνα, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Καναδάς, Χονγκ Κονγκ, Νορβηγία, Δανία, Ταϊβάν, Σαουδική Αραβία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Βιετνάμ, Κουβέιτ, έχει δίκιο ο Μάκης εδώ πέρα, Ισλανδία, Μπαχρέιν, Φιλανδία, Λουξεμβούργο, Κατάρ, Λίχτενστάιν, Πολωνία, Λιθουανία, Μαλαισία, Λετωνία, Σλοβενία, Ομάν και μετά η Ελλάδα. Χώρες δηλαδή που δεν σου πάει στο μυαλό ότι δεν μπορεί να είναι πάνω από εμάς υγειονομικά. Αν δεν υπήρχε αυτή η ανακοίνωση, δεν θα το πίστευες. Λοιπόν, την ίδια ώρα να πούμε. Και με τέτοια προβολή που έχει γίνει και από Αμερική εδώ, ότι η Ελλάδα τα κατάφερε, μας έβαλε, πώς τα έλεγα. Ασπροπρόσωπος. Ενώ οι άλλες χώρες είχαν... Από μαύρο πρόβατο η αλήθεια είναι, μα και ειδικά στα οικονομικά, γίναμε πρωταθλητές όσον αφορά την υγειονομική μάχη. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει αύριο 24ωρη απεργία των δασκάλων και των καθηγητών σε σχέση με το πολυνομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση. Θα έχουμε πιο μετά σύνδεση με εκπρόσωπο της ΟΛΜΕ να δούμε τι ζητούν και οι καθηγητές. Και βέβαια να πούμε, αφού είπες για την Τουρκία πριν, επειδή θα έχουμε και συζήτηση, θα είναι εδώ και ο κύριος Χακλαμάνης και ο κύριος Αμανατίδης, ο πρώην υφυπουργός εξωτερικών, για να δούμε τι γίνεται και στα εθνικά θέματα εκτός των άλλων και στο οικονομικό πεδίο. Να πούμε ότι στις 2 Ιουλίου
Το Συμβούλιο της Επικρατείας στην Τουρκία αποφασίζει αν θα μετατραπεί σε τζαμί η Αγία Σοφιά. Πώς όμως βλέπεις βήμα-βήμα. Κλιμακώνει. Συνέχεια. Και βάζει ό,τι ενοχλεί και μάλιστα σε μέγιστο βαθμό πλέον με την Αγία Σοφιά ο Ντουάν. Λοιπόν, θα δούμε και στα εργασιακά τι συμβαίνει. Γιατί ενώ λέμε για το πρόγραμμα ΣΟΥΡ και το πρόγραμμα επιδότησης, οι πληροφορίες λένε ότι σκέφτονται οι επιχειρήσεις, οι εργοδότες να μην μπουν στο πρόγραμμα αφού υπάρχει εκπεριτροπής. Γιατί αν μπουν στο πρόγραμμα δεν πρέπει να κάνουν απολύσεις. Θα μας τα πει σε λίγο ο Κώστας ο Τσουκαλάς. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Ηλία Σιδέρη. Είναι δικηγόρος. Και σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Γιάννη Χάτζη Θεοδωσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητρίου Αθηνών. Να δώσουμε τον λόγο στον καλεσμένο μας. Ναι, ναι. Να πούμε ότι στη λίστα που δημοσιεύθηκε από ποιες χώρες έχουν πάει τα λεφτά ιδιώτες. Να το πεις και αυτό, βέβαια. Σε φορολογικούς παραδείσους. Η Ελλάδα είναι στην πέμπτη θέση, νομίζω, με 63 δισεκατομμύρια. Έχουμε στείλει εμείς. Καταθέσεις, ναι. Όχι εμείς οι δύο. Λεφτά, γενικά οι Έλληνες έχουμε στείλει. Ναι. Όσοι τα είχαν. 63 δισεκατομμύρια. Δεν υπάρχει επαναπατρισμός που λέγανε. Όχι. Όχι. Πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Ηλία Σιδέρη. Είναι δικηγόρος. Καλησπέρα, κύριε Σιδέρη, και χρόνια πολλά για την ημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δυο σας και χρόνια πολλά. Λοιπόν, για πάμε. Σε λίγο θα είναι εδώ και ο κύριος Χατζη Θεοδωσίου, εκπροσωπεί την αγορά. Τι γίνεται τώρα με αυτά τα πρόστιμα, αυτές τις καμπάνες? 20.000 ευρώ το πρόστιμο στη Μύκονο σε γνωστό beach bar και 2 μήνες να κατεβάσει τα ρολά. Υπάρχει ενδεχόμενο να ελαφρύνει αυτό το πρόστιμο και αυτό το δίμηνο? Καταρχάς να πούμε ότι εφόσον μας δίνεται το βήμα, ότι η δημόσια υγεία είναι το ανώτατο αγαθό. Δεν πρέπει να διακινδυνεύει κανένας και για τίποτα. Αυτό είναι φροντίδα της κάθε εξουσίας. Ακριβώς. Θα πρέπει να κάνει μια έρευνα προηγουμένως, ένα γκάλωπ, μυστικό χώρο, να γυρίσει στα νησιά αυτά που είναι στην πρώτη γραμμή, που είναι πάντα απ' έξω τα πιο πολυσύχναστα, το καλοκαίρι. Ή αλλιώς ανοίγαμε σταδιακά, όπως λέει ο Μάκης, με τη μία. Ναι. Ή δέχομαι μονάχα, θα κατέβουν από τα καράβια 500 μόνο. Και να μην υπάρχει συγχρονισμός. Τέλος πάντων, δεν θα αν δεν είχαν πληροφόρηση η κυβέρνηση ότι δύσκολα θα μπορέσουμε να τηρήσουμε η αστυνομία και άλλες αρχές να μην υπάρχει αυτό ο συγχρονισμός. Και τελικά την πρώτη μέρα αποδείχθηκε αυτό. Από τη μια στιγμή προσπαθεί η κυβέρνηση να έρθει ο τουρισμός. Την άλλη μεριά. Τι γίνεται? Και ο τουρίστας ο Σέος θα έρθει. Θα κοιτάζει εδώ πόσοι είναι και να μετράει. Φυσικά με μετράει, θα έρθει να περάσει καλά. Θα σου πω. Έχει βγει μια κοινή υπουργική απόφαση η οποία ορίζει πώς πρέπει να λειτουργούν τα καταστήματα. Όταν τα καταστήματα δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, επιβάλλονται διάφοροι περιορισμοί, πρόστιμα ή ακόμα και κλείσιμο, όχι μόνο για 60 μέρες, αλλά μπορεί να φτάσει ακόμα και σε 90. Ανάλογα τα τετραγωνικά μέτρα του καταστήματος. Α, δηλαδή δεν βάλανε το πιο μεγάλο πρόστιμο, την κύρωση. Μπάφτασε και σε 90 μέρες το κλείσιμο ενός μαγαζιού, δηλαδή. Το κλείσιμο των 90 ημερών είναι όταν το κατάστημα είναι πάνω από 300 τετραγωνικά. Μάλιστα. Δεν γνωρίζω πόσα τετραγωνικά είναι το κατάστημα. Το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα beach bar, το οποίο ακριβώς λόγω της φύσης της λειτουργίας του έχει ελεύθερη έξοδο προς την παραλία. Δηλαδή ο καταστηματάρχης δεν μπορεί να ελέγξει ποιοι μπαίνουν και ποιοι βγαίνουν. Γιατί δεν υπάρχει μία είσοδος. Μπορεί κάποιος να πάει από την παραλία να μπει, να πάει στο μπαρ και ο καταστηματάρχης να μην ξέρει ότι αυτός έχει έρθει στο κατάστημά του. Νομικά, Ηλία, έχει δεν μπορεί να κάνει το χωροφύλακα ο επιχειρηματίας. Ναι. Έχει όπλα ο κάθε επιχειρηματίας, αυτό που λέει ο Μάκης, να μειώσει το security γύρω-γύρω. Για να δουλέψει μέσα στο καλοκαίρι. Θεωρώ ότι έχει όπλα να προσφύγει στο δικαστήριο και να πει πρώτον αυτό, ότι δεν μπορούσα να το ελέγξω. Δεύτερον, ότι η όλη διαδικασία έγινε από τους θαμώνες, οι οποίοι έχουν πάει ακριβώς εκεί για να διασκεδάσουν. Ναι, αλλά όπως είπες, η κοινή υπουργική απόφαση λέει ότι δεν ευθύνονται οι θαμώνες, αλλά το κατάστημα να μην τους επιτρέπει να είναι όρθιοι στο μπαρ, έτσι, και να μην δημιουργείται συγχρονισμός. Συμφωνώ, αλλά είναι η φύση του καταστήματος που δεν μπορεί να το ελέγξει. Δηλαδή, θα πρέπει να έχει ανακάθεν και ένα security, ακριβώς σύστηματοπλέγματα από γύρω. Άρα θεωρώ ότι μετά από 3 μήνες lockdown να του κλείσει κάποιο το κατάστημα, ο οποίος είναι εποχικός και δουλεύει μόνο για 2 μήνες, θεωρώ ότι έχει επιχειρήματα να πει ευπροσώπως σε ένα δικαστήριο και να κερδίσει ακόμα και την ασφάλεια. Είναι ο τελευταίος τροχός της γέννησης εξαγωγικά κρουσμάτων. Απ' την άλλη όμως, Ηλία,
Και, και εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Οι γιατροί το λένε. Ότι ο συγχρονισμός είναι το πετρέλαιο για να πάρει φωτιά ένα δάσος, έτσι. Ο συγχρονισμός. Είναι το ίδιο με τον κορονοϊό. Λοιπόν, εκεί πέρα από την άλλη και η κυβέρνηση, φαντάζομαι, θα έπρεπε να βάλει και τα πρόστιμα. Πώς θα στείλει τα μηνύματα τα ανάλογα. Γιατί την ίδια ώρα με το που έπεσε το πρόστιμο, άλλα μαγαζιά, μην πούμε ονόματα τώρα, κατέβασαν τα ρολά άρων-άρων εκείνη την ώρα. Σωστό είναι αυτό. Πρέπει να ακολουθούμε τις εντολές των υπουργικών αποφάσεων και των νόμων, να πρώτα απ' όλα να αυτοπροστατευόμαστε, αλλά δεν μπορούμε να αναδείχνουμε, να επιβάλλουμε το μέγιστο των ποινών σε ένα κατάστημα για να συμμορφωθούν όλοι, να συμμορφωθεί όλη η υπόλοιπη κοινωνία. Δηλαδή, σκεφτείτε να είστε εσεί ο καταστηματάρχης αυτός που περίμενε να δουλέψει. Η σωστή απόφαση ήταν να πάρει μία απόφαση σήμερα με κάποιους προϊορισμούς. Αν δεν τηρηθούν, σε επόμενη στο κλείνω. Ναι, ακριβώς, αυτό είναι το καλύτερο. Δηλαδή, αν υπήρχε πρόστιμο με υποτροπή, όπως γίνεται στους εργαζομένους, ότι δηλαδή, αν βρω έναν εργαζόμενο 10.000 πρόστιμο, αν βρω 2 ή 3 εργαζόμενους, τότε στο κλείνω, αυτό θα ήταν το καλύτερο. Μάλιστα. Βέβαια, πάντα ακολουθούν ό,τι ξέρω ότι ακολουθείται πάντα η γνώμη των γιατρών και του Επιστημονικού Συμβουλίου. Οπότε δεν μπορώ να επεκταθώ στο αν είναι σωστό ή όχι. Πάντως είμαι σίγουρος ότι έχει πολλά επιχειρήματα να μπει στο δικαστήριο. Επισημαίνουμε ότι αυτά, ότι θα γινόντουσαν, θα πρέπει να τα είχαν προβλέψει. Και να έχουν πάρει τα μέτρα διαδρόμους από εδώ, από εκεί, αλλά όχι για την πληρωμή μας, ο μαγαζάτορας. Να συνδυάσουν διαδρόμους. Κατά την άποψή μου, δεν μπορεί να προβλεφθεί αυτό. Γιατί βλέπετε ότι ο κόσμος δεν συμπεριφέρεται έτσι όπως πρέπει να συμπεριφέρεται ο μέσος κοινός πολίτης. Βλέπετε ότι κυκλοφορεί αδιακρίτως στον κόσμο, σαν να μην υπάρχει κορονοϊός. Και σαν να μην πέρασαν ποτέ καραντίνα 2,5 μήνες. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Και ξένοι. Βέβαια, οι οποίοι τώρα σιγά-σιγά από 15 και μετά θα έρθουν. Πάμε να βάλουμε στην κουβέντα μας τον κύριο Χατζή Θεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Σερήμα, καλησπέρα κύριε Κουρή, χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε. Και εσείς τελικά το τρίμερο θα δουλέψατε. Το τρίμερο. Η εστίαση. Ακούω την κουβέντα που έχετε με τον κύριο Σιδέρη, συμφωνώ σε όλα. Βεβαίως πρώτη στο καθήκον είναι η υγεία των πολιτών. Όμως δεν υπάρχει λίγο υποκρισία. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που συνέβη στο μαγαζί στη Μύκονο, πρέπει να παραδεχτούμε ότι συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό και σε μεγαλύτερο σε κάποια μέρη παντού. Και στην Αθήνα, δεν είναι εύκολο, πρόεδρε, να λες τον επιχειρηματία. Δεν σας άκουσα. Και στην Αθήνα, λέω. Και στην Αθήνα. Δεν είναι εύκολο, όπως άκουσα και έλεγε προηγουμένως και ο κύριος Κουρής, τι να κάνει, λέει, ο καταστηματάρχης, να γίνει αστυνομικός, να τους βάλει σε σειρά. Άρα, λογικά έπρεπε τέλος πάντων να έχει μια ποινή. Όταν κλείνει 2 μήνες όμως το κατάστημα, η πρώτη απορία μου είναι τώρα που θα έρθει ο τουρισμός, που θα ανοίξουν τα αεροδρόμια. Θα έχει πάρα πολύ χιούμορ να δούμε πώς θα κατευθούν τα μέτρα στα νησιά. Άρα, η γνώμη μου ότι έπρεπε να υπάρχει μια ποινή, η οποία να μην είναι εξωτερική και βεβαίως έχει και εργαζόμενους που κρατάει αυτή η επιχείρηση. Και κλείνοντας την επιχείρηση, αυτοί οι εργαζόμενοι θέλουν να ξέρουν ποιος θα τους πληρώσει. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν εξωτερική, ότι η φιλοσοφία πρέπει να υπάρχει είναι ότι πήγαμε από τη συλλογική ευθύνη στην ατομική ευθύνη. Υπάρχει ευθύνη των πολιτών. Δεν είναι εύκολο τέτοια μέτρα να υπάρχουν σε αυτές τις επιχειρήσεις. Και αυτό που πιστεύω είναι ότι σιγά σιγά θα πρέπει οι πολίτες με περισσότερο συζήτηση, με περισσότερη ενημέρωση, να καταλάβουν μόνοι τους την αυτοπροστασία που πρέπει να έχουν και όχι με ποινές εξωτερικές επιχειρήσεις που τελικά πρέπει να θυμίσω αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, ότι ένα μεγάλο μέρος από αυτούς πιστεύουν στην καλύτερη περίπτωση θα κάνουν το 40% του περσινού τζίρου. Άρα θυμηθείτε ότι το Σεπτέμβριο έχουμε πολλά λουκέτα, πολλούς ανέργους. Δεν νομίζω ότι χωράνε τέτοιου είδους ποινές που δεν βοηθάνε σε τίποτα. Κύριε Σιδερή, νομικά, πριν σας αποχαιρετήσουμε, εγώ είμαι επιχειρηματίας, έχω φάει την καμπάνα. Σε πόσο χρονικό διάστημα, αν έχω τα επιχειρήματα, θα πάρω την απάντηση για να ξανοίξω το μαγαζί, αν έχω μια θετική απάντηση? Αμέσως αυτό προσφεύγει στο. Όχι, προσφεύγει στο. Δώσει αναστολή. Ναι, γι' αυτό είμαστε τώρα. Τη διαδικασία για να ακούσουν τώρα οι μαγαζάτορες. Δεν είναι καλεσμένα τυχαία σήμερα ο κύριος Σιδερής. Προσφεύγει στο αναρμόδιο διοικητικό δικαστήριο και υπάρχει διαδικασία ακόμη των ασφαλιστικών μέτρων και τη προσωρινή διαταγή. Με επιχειρήματα όπως αυτά που ανέφερε προηγουμένως ο κύριος που άκουσα, ότι υπάρχουν εργαζόμενοι, υπάρχει μια χρονιά η οποία χάθηκε. Ότι υπάρχει ανοιχτό κατάστημα, οπότε μπορεί πολύ γρήγορα να έρθει η απόφαση. Δηλαδή και μέσα σε 10 μέρες μπορεί να πάρει μια απάντηση. Ναι, και πιο γρήγορα μπορεί. Και πιο γρήγορα. Αν είναι θετική, αν είναι αρνητική, το κλείνει και φεύγει και του χρόνου πάλι. Αν είναι αρνητική, η απάντηση θα έρθει μέσα σε 2 χρόνια. Αν θέλει η εξουσία να υπάρχει μια παραδειγματική ποινή, μήπως συμμορφωθούν οι άλλοι. Τώρα, ναι. Είναι πάντως ότι είναι ένα παράδειγμα που συζητήθηκε. Πάντως, εγώ άκουσα κυβερνητικά στελέχη, κύριε Χατζή Θεοδοσίου, τα οποία έπανε. Ο νόμος και οι νόμοι είναι για όλους. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Με σαφή μηνύματα και για τη Μύκονο και για οποιοδήποτε άλλο νησί ετοιμάζεται για τέτοια πάρτι. Ναι, αλλά αυτό ήταν τυχαία, σαν να λέμε,
έπεσε πάνω του. Γιατί, κύριε Σιαδήμα, νομίζω το είπατε και εσείς. Δηλαδή, στην υπόλοιπη Ελλάδα τηρούνται τα μέτρα. Νομίζω είναι υποκρισία να το λέμε. Mm-hmm. Γι' αυτό και είπα, θα είχε μια ποινή, αλλά αυτή η εξόντωση να τον εξοντώνει. Γιατί, όπως είπατε, μετά από δύο μήνες δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει. Νομίζω έπρεπε να υπάρχει μια ποινή χρηματική, να υπάρχει σε ένα διάστημα του μια εβδομάδα που είναι κλειστό εν γέννη ως τιμωρία και παραδειγματική. Αλλά θυμίζω υπάρχει και επιχειρηματίες, υπάρχουν και εργαζόμενοι mm-hmm. και που έχουν ανάγκη και ουσιαστικά. Δεν πας τιμωρητικά να βρεις τον τρόπο να λειτουργήσεις επιχειρήσεις και ο κόσμος με αυτόν τον τρόπο, αλλά πας με ενημέρωση, με κουλτούρα για να μπορείς να τον πείσεις. Με τιμωρητικά δεν έχει αποδώσει ποτέ. Δεν έχουν αποδώσει ποτέ τέτοια μέτρα. Θα έλεγα να υπάρχει μια αναλογικότητα στην ποινή. Δηλαδή, όταν αυτός ο άνθρωπος είναι ένα εποχικό κατάστημα, δεν μπορείς να τον κλείνεις Ιούλιο και Αύγουστο, αλλά μπορείς να τον κλείσεις για 15 μέρες, ούτως ώστε να παραδειγματιστεί και να δουλέψει σωστά για τους υπόλοιπους μήνες και να βρεθεί η χρυσή τομή. Να υπάρξει μια μέση λύση. Κυρία Σιδέρη, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Μένει ο κύριος Χατζηθοδοσίου, έρχεται και ο κύριος Τσουκαλά σε πολύ λίγο για να δούμε τι γίνεται με τις νέες εργασιακές σχέσεις. Κύριε Χατζηθοδοσίου, έχουν περάσει τώρα ουσιαστικά δύο εβδομάδες και τρεις, άμα πούμε για το λιανεμπόριο που ξεκίνησε, αλλά δύο για το χώρο της εστίασης. Έχει ανέβει καθόλου ο τζίρος. Και αν το τριήμερο. Βοήθησε. Έχετε πληροφορήσει ότι υπήρξε μια κίνηση. Είχαμε τη χαρά τις προηγούμενες μέρες να περιοδεύουμε σε διάφορα δήμους μέσα στο Περιστέρι. Επισκεφτήκαμε περίπου 200-300 επιχειρήσεις μοιράζοντας μάσκες και αντισηπτικά. Άρα μιλήσαμε απευθείας με τον κόσμο. Μετά τον κορονοϊό που ανοίξαν τα καταστήματα, μετά το διάστημα του lockdown. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όλοι οι καταστηματάρχες μιλάνε για ένα τζίρο ο οποίος δεν ξεπερνάει το 40-50% του τζίρου πριν την κρίση του κορονοϊού. Υπάρχουν και επιχειρήσεις που φτάνουν και στο 80%. Θέλω να σας πω και ένα παράδειγμα που έχει λίγο και ακόμη τραγικό. 80% του τζίρου που έκανε. 80% μείωση του τζίρου. Αμείωση. Σχέση με πριν. Ο λόγος ποιος είναι ότι ο κόσμος δεν πάει εύκολα στα καταστήματα, έχει άλλες ανάγκες, φοβάται. Φοβάται όλα αυτά που λέμε ακόμη για τις ελαστικές μορφές εργασίας, ότι μπορεί να χάσει τη δουλειά του, δεν υπάρχει κατανάλωση. Και πρέπει να σας πω ότι με αυτή τη λογική όπως πάμε, φοβάμαι κύριε Κουρή ότι αυτό που λέγαμε λίγο παλιότερα, βάλει στην εκπομπή σας, ότι το Σεπτέμβριο μιλάμε για 100.000 λουκέτα και 250.000 ανέργους, θα είναι ένα πολύ μικρό νούμερο, αν συνεχιστεί αυτή η εικόνα. Δηλαδή, η εικόνα είναι πολύ κακή. Και ο Χατζηθοδοσίου το έχει πει, και ο Καβαθάς το έχει πει, και όλοι το έχουν πει. Να καλησπέρισω και τον Κώστα Τσουκαλά. Καλησπέρα κύριε Τσουκαλά. Καλησπέρα. Μιας και λέμε τώρα για τζίρους. Κύριε Τσουκαλά, μου λέγατε νωρίς το μεσημέρι που μιλήσαμε, ότι δεν θα κινδυνεύει να την αχθεί στον αέρα το πρόγραμμα ΣΟΥΡΙ, επιδότηση εργασίας. Γιατί έχει όρους οι οποίοι δεν ευνοούν κάποιους επιχειρηματίες και σου λένε πάμε στην εκπεριτροπή. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα. Να απολύσουμε. Υπάρχουν δύο παράλληλα. Διότι μπορεί να υπάρχει κόσμος που δεν μετέχει. Δεν ξέρω ακόμα τι είναι το ΣΟΥΡΙ, να το πούμε και αυτό. Και γιατί δεν παίρνει. Το πρόγραμμα στην εργασία είναι το πρόγραμμα που ισχύει από 15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου και προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις που έχουν μείωση τζίρου άνω του 20%, στην πραγματικότητα η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων. Μπορεί να είναι 20%. Μακάρι να ήταν 20% μόνο. Ναι, είναι πολύ μεγαλύτερη, αυτό λέω. Και λέω ότι αφορά σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις. Ανεξάρτητα από τον κωδικό που έχουν. Δεν θα μας πει, δεν θα μπουν. Για πες μας, Κώστα. Προβλέπει λοιπόν ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν το δικαίωμα από 15 Ιουνίου έως 15 Οκτωβρίου να απασχολούν το προσωπικό με μειωμένο ωράριο έως και στο 5% του ωραρίου. Άρα αυτό σημαίνει μισές μέρες το μήνα ή ακόμα και μισές ώρες. Περιμένουμε την εγκύκλιο για να το εξειδικεύσει. Και εκεί θα πληρώνει ο εργοδότης το μισό μισθό και το υπόλοιπο 60% του άλλου μισού μισθού, δηλαδή περίπου το 30%, θα το καταβάλει ο κρατικός προϋπολογισμός. Όμως οι ασφαλιστικές εισφορές, και εδώ είναι το πρόβλημα, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον εργοδότη και θα είναι επί του ονομαστικού μισθού. Δηλαδή, κάποιος που έπαιρνε 1.000 ευρώ. Ακριβώς. Έπαιρνε κάποιος 1.000 ευρώ μισθό. Δίνει 500 ευρώ ο εργοδότης, 300 ευρώ το κράτος, αλλά ο εργοδότης θα καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για τα 1.000 ευρώ. Επειδή η κυβέρνηση δεν έχει καταργήσει το νόμο του 10, το νόμο Λοβέρδου, που προέβλεπε ότι ο εργοδότης μπορεί μονομερώς να βάλει, αν έχει μείωση τζίρου, τον εργαζόμενο και δύο φορές τη βδομάδα και μία φορά τη βδομάδα να δουλεύει και να δίνει μειωμένες εισφορές αντίστοιχες του μισθού, πολλές επιχειρήσεις τι λένε, αφού δεν μου καλύπτει ασφαλιστικές εισφορές και αφού ο νόμος μου επιτρέπει να μπορώ να προχωρήσω και στην εκπεριτροπήση του προηγούμενου νόμου, του νόμου 3846 του 10, θα επιλέξω αυτό. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δούμε επιχειρήσεις να μην μπαίνουν στο πρόγραμμα, αλλά να προχωρούν μονομερώς σε μείωση
ημερών εργασίας σε σύστημα εκπεριτροπής και οι εργαζόμενοι να μην λαμβάνουν καν. Είναι δικαίωμα. Αυτό είναι δικαίωμα. Να πολύ λιγότερα λεφτά. Είναι δικαίωμα του εργοδότη. Ναι, να επιλέξει. Είναι μονομερές δικαίωμα αν υπάρχει μείωση τζίρου. Αφού υπάρχει μείωση τζίρου σε όλους, άρα πολλοί μπορούν να το κάνουν πράξη. Η κυβέρνηση λοιπόν θα έπρεπε να κάνει δύο πράγματα. Να βάλει φρένο, Να είναι όχι τόσο φιδωλή στο κομμάτι των ασφαλιστικών εισφορών. Να καλύψει ένα μέρος των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων. Γιατί έχουν δύο επιχειρηματίες που λένε ότι δεν βγαίνουμε με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών. Και δευτερευόντως όμως να έρθει και να πει ότι δεν μπορεί να ισχύει και το μειωμένο ωράριο και το εκπεριτροπής. Άρα να ισχύει και η δυνατότητα ο εργοδότης να τον απασχολεί μια φορά την εβδομάδα και να κάνει χρήση άλλου νόμου. Και τρίτον, ότι ο επιχειρηματίας, αφού θα έχει την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, εκεί πρέπει να υπάρξει οριζόντια προστασία από τις απολύσεις. Για όσο διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα. Δηλαδή, ο χαμένος δεν έχουμε οριζόντια απόψεα. Ναι, τώρα η επιχείρηση και ο εργαζόμενος. Ακριβώς. Μα χρειάζεται μια πολιτική ενεργητική και ισορροπημένη, κύριε Κουρή. Εννοείται, δεν μπορούμε να είμαστε από τον επιχειρηματία ενώ είναι σε οικονομική αδυναμία να τα καλύψει όλα. Θα πρέπει το κράτος που κατάφερε η κυβέρνηση, η πολιτεία και πήρε ένα μεγάλο ποσό, έχει εγκριθεί ένα μεγάλο ποσό για τη χώρα μας από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ποσό αυτό να πάει σε ενεργητικές πολιτικές. Απ' τη μία να στηριχθούν οι επιχειρήσεις, απ' την άλλη να προστατευτεί ο κόσμος εργασίας. Ο κύριος Χάτσης Θεοδοσίου, τι λέει για αυτό το θέμα. Γιάννη, τι λες για αυτό το θέμα. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ο φίλος μου, ο κύριος Τσουκαλάς, τα εξαιρετικά. Προσθέτω ότι όταν παραδέχεσαι ότι έχεις 10% μείωση του ΑΕΠ, όταν παραδέχεσαι ότι είναι μια χρονιά χαμένη, θα πρέπει και βέβαια να σκεφτεί όχι τα προγράμματα συνεργασίας που. Θυμίζω, όταν μειώνονται οι μισθοί των εργαζομένων, αυτό έχει ανταπόκριση και στην κατανάλωση. Η πρόταση λοιπόν που εμείς σκεφτόμαστε να κάνουμε άμεσα είναι επιδότηση της εργασίας μέχρι το Δεκέμβριο σε επιχειρήσεις που έχουν μεγάλη μείωση του τζίρου και ιδιαίτερα αυτές που ασχολούνται με την εστίαση και τον τουρισμό, γιατί έτσι θα προστατεύσει και τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Και επιδότηση εννοούμε να τους δώσει χρήματα πληρώνοντας μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές. Απλά δεν μπορεί να μπαίνουμε σε αυτό το επιτρέψω με το παραμύθι ότι μοιράζονται κάθε μέρα 24 και 74 δις, τα οποία όπως ξέρετε είναι δανεικά και δεν είναι, και εμείς λέμε ότι πρέπει να επιδοτηθούν οι επιχειρήσεις για να αντέξουν και οι εργαζόμενοι, κυρίως οι εργαζόμενοι, δηλαδή λέω οι εργαζόμενοι, μισή των εργαζομένων, στο διάστημα της κρίσης. Αυτή θα είναι η λύση για να μην έχουμε αυτά τα ακραία αποτελέσματα που σας θύμισα προηγουμένως. Και πολύ φοβάμαι, Πρόεδρε, ότι θα πάμε πάλι σε ένα μοντέλο. Όπως τώρα με το δώρο Πάσχα, μην μπει η κυβέρνηση στον εργοδότη. Πλήρωνε εσύ το 80% του μισθού και θα σου καλύπτω εγώ το υπόλοιπο ποσό. Αν πάμε σε αυτό, καμία επιχειρηματία θα το πληρώσει με μείωση του τζίρου που φτάνει μέχρι και 80%, που νομίζω είναι σαφές, με επιχειρήσεις οι οποίες δεν καταφέρνουν. Άρα η κυβέρνηση, αν δεν πάρει κανένα μέτρο, αποδέχεται ότι θα μιλήσουμε για ένα ρεκόρ ανέργων. Πέρα από τις επιχειρήσεις που θα κλείσουν, θα πρέπει να σκεφτόμαστε και τους εργαζόμενους. Και οι εργαζόμενοι αυτοί από πού να πληρωθούν το δώρο τα υπόλοιπα όταν έχουν τζίρους μηδενικούς ή μειωμένους με τόσο μεγάλο ποσοστό. Άρα η λογική είναι να πάμε σε επιδότηση της εργασίας όπως έγινε σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Και να μην λέμε κάθε μέρα για δις που μοιράζονται, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ στις τσέπες πολλών επιχειρήσεων. Και θυμίζω εδώ ακόμη και για τα προγράμματα ρευστότητας, τις τελευταίες μέρες που απαραδέχθηκε η κυβέρνηση και ο υπουργός. Ότι ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων, πάνω από 50%, δεν πρόκειται να μπουν και με το 80% της εγγύησης του κράτους, γιατί οι τράπεζες ήταν εγγύηση όχι για το 20% που δίνουν, αλλά για 40% και 50% και μάλιστα εμπράγματες. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να παραδεχτεί η κυβέρνηση ή στηρίζει επιχειρήσεις και εργαζόμενους ή αφήνει τα πράγματα σε αυτή την οικονομική καταστροφή. Γιάννη, με αφορμή αυτό που είπες και θα, αύριο μεθαύριο θα ανοίξουμε μια τέτοια ενότητα, αλλά να μας δώσει έτσι μια τζούρα εντός και τόσο αγωγικών. Τι γίνεται με τις επιταγές, ακούω ότι θα πάνε πιο πίσω τώρα, ειδικά στον κλάδο. Πάει τρεις μήνες νομίζω, δεν έχουν πάει. Εάν δεν πάνε πίσω, αν δεν πάνε παραπίσω οι επιταγές, τότε σε ένα μήνα, κύριε Σιαδήμα, από τώρα, θα δούμε νέα φαινόμενα, νέα δικαστήρια. Εφόσον δεν υπήρχε τζίρο σε αυτό το διάστημα, εφόσον οι επιχειρήσεις ανοίξαν τώρα, τότε νομίζω ότι αυτό που η κυβέρνηση συζήταγε στην αρχή, να πάνε τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβρη, είναι το λογικό. Αν δεν το κάνει, τότε ποιος πιστεύει ότι δεν θα έχουμε ένα ρεκόρ σφραγίσμα, με επιταγές που θα σφραγίζονται, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχουν χρήματα για να πληρωθούν. Δεν υπάρχει σχέση με τις επιταγές. Όχι, δεν υπάρχει μια πρόταση και από κυβερνητικά στελέχη, αλλά και πλευρά των επιχειρηματικών του, η επιταγή να σπάσει σε δόσεις. Έξυπνο αυτό, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει, αλλά είναι έξυπνο αυτό που λέω. Και αυτό, κοιτάξτε, το δόσεις μπορεί να σπάει και μεταξύ των δύο μερών. Ναι. Μπορεί δηλαδή να γίνει και νομικά. Και μάλιστα το λάθος ήταν το οριζόντια.
Δηλαδή εδώ οι επιταγές δεν πάμε οριζόντια, λέμε όσοι έχουν πρόβλημα. Την προηγούμενη φορά, ξέρετε, συνέβη σε αυτές τις μέρες και άνθρωπος που θέλει να πληρώσει την επιταγή του, η τράπεζα τον εμπόδιζε μέχρι να λυθεί και το θέμα αυτό. Πρακτικά λέμε αυτοί που δεν μπορούν να πληρώσουν να έχουν ένα διάστημα τουλάχιστον 2-3 μηνών, γιατί δεν θα κερδίσει τίποτα αν αύριο το πρωί μείνει ελεύθερο και ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος σφραγιστεί. Μάλιστα. Κώστα, εκεί με τη συντάξη τι γίνεται. Είχε ένα άνθρωπο την Κυριακή, νομίζω, στην Εθνότητα Συντακτών, το Σάββατο, το φίλο, μέχρι τον Οκτώβριο του 2018, είχαμε περίπου 170.000 εκκρεμότητες για κύριες και επικουρικές συντάξεις. Τώρα έχουμε φτάσει στις 170.000 κύριες συντάξεις και για επικουρικές περίπου 110.000 αιτήσεις. Μιλάμε για ένα σύνολο 280.000. Αυτό σημαίνει χωρίς να μιλήσουμε για τα εφάβαξ. Αυτό σημαίνει η μάκη αύξηση 50%. Και επίσης, η κατάσταση στο κομμάτι των εκκρεμών συντάξεων είναι σαφώς. Σημαίνει αύξηση 50%, ενισχύουν αυτά τα νούμερα που λέει ο Μάκης τώρα. Τα έχει δώσει ο κύριος Κουντρουμάνης. Ναι. Η κατάσταση είναι χειρότερη από όταν πριν ένα χρόνο και πριν ένα χρόνο ήταν χειρότερη από όταν ακόμα ένα χρόνο. Με συγχωρείς τώρα, με συγχωρείς. Αλλά δεν έλεγε η κυβέρνηση ερχόμενη ότι εμείς θα τρέξουμε τις συντάξεις, εμείς θα δώσουμε τα εφάπαξ. Και ηλεκτρονικά, αν μου επιτρέπεις. Θα φτάσω και εκεί. Οι συντάξεις ηλεκτρονικά είναι, αλλά δεν βγαίνουν ηλεκτρονικά. Ναι, πάω 10 μήνες πριν. Ας έχει μπει Ιούνιος. Δεν λέω τίποτα ακόμα για τον Ιούνιο, που είναι οι ψηφιακές συντάξεις να βγουν τώρα. Εγώ θα πω κάτι, κύριε Σκαδήμα, κύριε Κουρή και αγαπητέ Πρόεδρε. Ο Υπουργός Εργασίας, Ιούλιο, πέρσι τέτοια εποχή που αναλάβανε το Υπουργείο, λίγες μέρες μετά δήλωνε ότι τον Ιούνιο αρχικά είχε πει το 1 τρίτο θα βγαίνει ηλεκτρονικά και άμεσα. Εγώ να σε προλάβω. Δεν έχει βγει ούτε μία ακόμα. Χωρίς να σε σταματάω, περίμενε. Εγώ θα δώσω μία βάντα ακόμα μερικές ημέρες, γιατί ήταν ο κορονοϊός. Αλλά το ακούω, είναι σαν να το ακούω τώρα στα αυτιά μου ότι 1η Ιουνίου το 1 τρίτο θα βγαίνει ψηφιακά. Έχεις δίκιο. Το 1 τρίτο. Εδώ και κάποιους μήνες μας είπε τελικά όχι το 1 τρίτο, αλλά μόνο αρχικά οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ. Και οι συνταξιούχοι λόγω μεταβίβασης λόγω θανάτου. Ρε παιδί μου, λόγω κορονοϊού, ας είναι 1η Σεπτεμβρίου. Το θέμα ποιο είναι. Ας μην βγαίνει σε μια μέρα, Γιώργο μου, ας βγαίνει σε 3 μήνες. Ναι. Εδώ βγαίνουν σε ένα χρόνο. Εδώ ξέρετε ότι πριν 2 χρόνια, δεν λέω πριν ένα και με την προηγούμενη κυβέρνηση, πριν 2 χρόνια, η προσωρινή σύλλεξη για να δοθεί έπρεπε απλά να δηλώσει ο ασφαλισμένος: έχω τόσα ένσημα τέβε, τόσα ένσημα ΙΚΑ. Εδώ και 2 χρόνια έχει βγει μια εντύπωση τι λέει, όταν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση. Αν δεν έχει χορηγήσει το ένα ταμείο στο άλλο βεβαίωση χρόνου, δεν υποχρεούται να βγάλει προσωρινή. Αυτό. Αυτό σημαίνει ότι σε σχέση με πριν 2 χρόνια, οι συνταξιούχοι που έχουν διαδοχική ασφάλιση πια δεν λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη. Περιμένουν 1,5 χρόνο χωρίς ούτε ένα ευρώ. Πριν 2 χρόνια τουλάχιστον. Αποφασίζουμε για διατάσσουμε. Ναι. Και δεν λέω πριν ένα για να το κάνω ότι είναι με την νέα κυβέρνηση. Και πριν ήταν και το ίδιο θέμα. Χρειάζεται άλλο επιχειρησιακό σχέδιο, χρειάζεται ψηφιοποίηση, αλλά χρειάζεται παράλληλα και ανθρώπινο δυναμικό να τρέξει αυτές τις καταστάσεις. Ερώτηση. Τα λεφτά υπάρχουν, πέρα από το δυναμικό και το προσωπικό, υπάρχουν τα λεφτά για να έχουν συντάξεις ή αυτό είναι μια φόρμουλα τώρα να πηγαίνουμε πιο πίσω επειδή δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν νομίζω ότι είναι η αιτία αυτή και δεν πρέπει να είναι αυτή. Με ποια είναι το λέω. Σαφώς και μπορεί να έχουμε μια καθυστέρηση πληρωμών σε ένα βαθμό εσκεμμένη, αλλά τα αποθεματικά του ΕΦΚΑ δεν. Πριν τον κορονοϊό, μιλάω, δεν μιλάω τώρα λόγω κορονοϊού, λόγω κορονοϊού έχουν καταρρεύσει. Ήταν σε καλύτερη κατάσταση πριν τον κορονοϊό από ότι πριν 3 χρόνια. Άρα δεν δικαιολογείται να διαιωνίζεται μια κατάσταση τόσο μεγάλων εκκρεμοτήτων και να μην χορηγούνται ούτε καν προσωρινές. Ο κ. Κουντρουμάη στο άρθρο του επισημαίνει πόσο κοστίζει η πανδημία στον ΕΦΚΑ. 386 εκατομμύρια ευρώ έλλειμμα τον Απρίλιο αντί για πλεόνασμα 348 εκατομμύρια ευρώ τον Ιανουάριο. 2 δις ευρώ πρόβλεψη αύξηση ελλείμματος στα τέλη του 2020. Και πώς θα κρατήσουν τα ταμεία. 20% τον Απρίλιο. 30% τον Μάιο η μείωση των εσόδων από ασφυξιές φορές. 1,7 δις ευρώ το κόστος αναστολής συμβάσεων σε παράθεση για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών που δεν έχει ακόμη αναπληρωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. 50% μείωση των εσόδων στο κέντρο ίσπραξης ασφαλιστικών εισφορών. 800 εκατομμύρια ευρώ η προβλεπόμενη μείωση της περιουσίας του ΕΦΚΑ τον Ιούνιο, μείωση από 2,8 δισεκατομμύρια στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και 400 εκατομμύρια ευρώ η μηνιαία απώλεια κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Γι' αυτό πολύ προσεκτικά είπα για πριν τον κορονοϊό. Εννοείται ότι αυτό το δίμηνο, τρίμηνο, αλλά έπεται και συνέχεια, είναι μία βόμβα στο ασφαλιστικό σύστημα. Και οι μειωμένοι μισθοί, οι μειωμένες εισφορές,
οι αναστολές πληρωμών στα ασφαλιστικά ταμεία, όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε μια πραγματικότητα, την οποία όμως πράγματι τη δικαιολογούμε με την έννοια ότι αυτή η πραγματικότητα δεν ήταν λόγω κορονοϊού. Άρα ναι, θα υπάρξει, πρέπει να υπάρξει και ένα κονδύλι από το ταμείο που να στηριχθεί το ασφαλιστικό σύστημα κατά τη γνώμη μου, για να μην καταρρεύσει. Ο Βρούτσης και ο κάθε Βρούτσης είναι ο κορονοϊός. Υπάρχει, εκεί πέρα υπάρχει ένα γεγονός. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, ένα σχόλιο κατά τη γνώμη μου. Ο κύριος Βρούτσης, το μόνο που εγώ απλά δεν μπορώ να καταλάβω είναι το εξής. Τον άκουσα πριν εβδομάδα και βγήκε και είπε το εξής, ότι ναι, έρχεται ύφεση, ανεργία και στεναχώρια. Δεν περιμένουμε τον Υπουργό μόνο να διαπιστώνει μια πραγματικότητα. Το βασικό είναι τι πολιτικές ασκούνται, ώστε είτε να ανασχεθεί αυτή η πραγματικότητα, είτε να ελαττωθεί η συνέπειά της. Θα βάλει ομάδα το ερώτημα. Είναι βασικό το ερώτημα. Έχει τη δυνατότητα το κράτος αυτή τη στιγμή, τα οικονομικά που έχει, να καλύψει αυτά που επισημαίνεις? Η γνώμη μου είναι ότι... Το αποφασίζω με διατάσσεις, εγώ με το κουβέρνο, εγώ αποφασίζω και πέταξε τα μυαλά στους εργαζόμενους πώς θα ζήσεις. Η γνώμη μου είναι ότι ειδικά μετά την επιτυχία της χώρας να εγκριθεί ένα πολύ μεγάλο κονδύλι αναλογικά. Με το σούρ. Δεν υπάρχει δικαιολογία για να μην έχουμε ενεργητικές πολιτικές στήριξη των επιχειρήσεων και όχι αυτά που έχουμε σήμερα. Σήμερα ακόμα λιμνάζουν λεφτά, λιμνάζουν εκατομμύρια στις τράπεζες που αντί να πάνε σε επιχειρήσεις μένουν στις τράπεζες. Ναι, είναι αυτό από τη μία και από την άλλη έχουμε μια πολύ φιδωλή πολιτική προστασία των εργαζομένων. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, να κλείσουμε με αυτό. Υπάρχει ρευστότητα είτε για να λειτουργήσει μια επιχείρηση είτε για να ξεκινήσει τώρα μέσα στην κρίση? Γιατί ξέρετε και η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες. Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπόθηκε και πριν. Η ουσία είναι ότι εάν δεν υπάρχει, τότε κακώς ανακοινώνονται αυτά τα δισεκατομμύρια που παίρνουμε. Γιατί ουσιαστικά με τόσα δισεκατομμύρια που έχουμε πάρει, νομίζω ότι θα έπρεπε όλοι να έχουμε ανοίξει τις επιχειρήσεις μας και να πιούν ένα ρολόι. Άρα πάω στην ουσία. Ομπρέλα θα βγάλει, θα βγάλει ομπρέλα τώρα. Έτσι ναι. Ναι. Αυτό μπορώ να πω είναι το εξής. Ότι πολύ σωστά λέγεται ότι ή θα πάρεις μέτρα που από τα χρήματα που έχεις, γιατί ουσιαστικά έχεις αυτά τα χρήματα, ακόμη και το ΣΟΥΡ μπορεί να δοθεί με άλλο τρόπο. Νομίζω ότι είναι και επιλογή της χώρας να δοθεί με άλλο τρόπο. Δηλαδή η στήριξη των επιχειρήσεων, η στήριξη των εργαζομένων, θυμίζω. Άρα να βρεις τρόπους και να το κάνεις έμεσα. Δεν μπορεί στήριξη να αντιγράψουμε τους εργαζόμενους. Απ' έξω. Ποια είναι η συνταγή? Το... Και διαντιγράφουμε. Αυτό που αναφέρει η κυρία για τη Γερμανία. Λέω το εξής. Αλλάζουμε τα δεδομένα. Μη στήριξε επιχειρήσεις, στήριξε τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων με επιδότηση των μισθών στην περίοδο της κρίσης και ασφαλιστικών εισφορών. Άρα ουσιαστικά θα έλεγα με ένα σμάδο δύο τριγώνια. Στηρίζει τους εργαζόμενους, στηρίζει επιχειρήσεις. Όταν παίρνει σε μέτρα και του λες, ξέρεις, θα πάρει τους εργαζόμενους, θα σε στηρίξω, αλλά αν μειώσει τους εργαζόμενους, εάν κάνει αυτό, θα σου μειώσω ή δεν θα σου δώσω τα χρήματα, ή κινδυνεύει αύριο οι λογαριασμοί σου να είναι δεσμευμένοι, τότε θα γίνει σαν την επιστρεπτέα προκαταβολή, στην οποία δεν πετύχει, γιατί ουσιαστικά ποιος μπορεί να μας πει τι θα γίνει στην οικονομία, λοιπόν, και στα θέματα υγείας στον Οκτώβριο. Βάζω κάνω τελεία και οι δύο, ανανεώνουμε το ραντεβού μας, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Να είστε καλά και σας σχόλιο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Κώστας Τσουκαλάς, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε ένα δύο λεπτά, ανοίγουμε τον φάκελο Έλληνο-Τουρκικά, να δούμε πού το πάει ο Ερντογάν, πώς απαντάει η Αθήνα. Σε ένα δύο λεπτά εδώ επί του πιεστηρίου.
Λοιπόν, επιστροφή επί του πιστηρίου. Πριν ξεκινήσουμε και ανοίξουμε το φάκελο με τα εθνικά θέματα, να πούμε ότι πριν από λίγο έχουμε ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας. Εκτινάχθηκαν κυριολεκτικά στα 97 τα νέα κρούσματα από τον κορονοϊό. Είχαμε να ακούσουμε τέτοια νούμερα. Ποτέ. Τόσο ψηλό. 10 ήταν το τελευταίο μήνα. 97 κρούσματα στην Ελλάδα μέσα σε 4 ημέρες αυτά. Είναι 25. Θα σου πω ακριβώς τώρα. Είναι δηλαδή από την 5η ως σήμερα ουσιαστικά 97 κρούσματα κατά μέσο όρο, δηλαδή 25 την ημέρα. Λοιπόν, από τα 97 κρούσματα, τα 30 αφορούν ταξιδιώτες από το εξωτερικό, δηλαδή το 1 τρίτο είναι κρούσματα εξωτερικού, είναι εισαγόμενα κρούσματα. Δεν έχουμε όποιες χώρες. Όχι, και τα 29 επίσης εντοπίστηκαν στην Ξάνθη, σε μαζικό έλεγχο κρούσματων. Άρα, ουσιαστικά πέρα από τα 30 που λες ρε παιδί μου ότι είναι ότι έδειχναν τα καθημερινά στοιχεία στις 4 ημέρες, 7-8, πάνω αυτά, έχουμε 30 εισαγόμενα και 30 αποσυγχρονισμό. Γι' αυτό, Μάικη, βγαίνουν οι ειδικοί και λένε ότι είναι πετρέλαιο ο συγχρονισμός. Είναι σαν να φουντώνεις μια φωτιά. Τότε πάμε να ξαναγυρίσουμε στον συγχρονισμό, στην καραντίνα. Εκεί θα γυρίσουμε. Και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ειδικοί. Λοιπόν, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. 97 κρούσματα το τελευταίο τετραήμερο. 25 δηλαδή κατά μέσο όρο την ημέρα. Και όλα δείχνουν ότι εκεί που για 10-15 ημέρες δεν είχαμε καθημερινή ενημέρωση, ίσως θα επιστραφεί, γραπτός δεν ξέρω, αλλά είχε πει ο Τσιόδρας και ο Νίκος Καρδαλιάς, αν μας ξαναδείτε στις οθόνες σας, δεν θα είναι για καλό. Το θυμάσαι, Μάκη. Ναι, αλλά αυτοί είναι οι ελεκτές. Ναι, δεν θα είναι για καλό. Πάμε να βάλουμε στην κουβέντα μας τον Μπάρη Καρβουνόπουλο σε λίγο. Πολύ λίγο θα είναι και ο Λάβρος Καλαρίτης και ο κύριος Ιατρίδης, ο αντιπιτέραρχος. Καλησπέρα, Πάρη, χρόνια πολλά για την ημέρα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Λοιπόν, οι Τούρκοι δεν έχουν ούτε χρόνια πολλά ούτε τέτοιες ημέρες. Κάθε μέρα κλιμακώνουν και κάτι νέο. Έτσι, τι γίνεται, πού το πάει ο Ερντογάν? Συν ότι παράγγειλε με τη Ρωσία συντάγει δεύτερη γενιά S-300. S-400. Αυτό που λέει ο Μάκης. Καταρχήν συμφωνία μαθαίνω. Ναι, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με το τι συμβαίνει στα σύνορα Αιγύπτου-Λιβύης. Γιατί μας ενδιαφέρει, αν και από το πρωί δεν βλέπω να πολύ παίζει η είδηση. Είναι εύστοχο αυτό που λες να μας το πεις, τι σημαίνει, ναι, για τα ελληνικά δεδομένα? Σημαίνει ότι η Αίγυπτος φαίνεται ότι μπαίνει δυνατά στην ιστορία της Λιβύης. Από το πρωί υπήρχαν πληροφορίες ότι μετακινούνται δυνάμεις του Αιγυπτιακού στρατού στα σύνορα με τη Λιβύη. Πριν από λίγο το Russian Today μετέδωσε ότι πηγές των Αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων επιβεβαίωσαν αυτές τις πληροφορίες ότι ένα τμήμα της τρίτης στρατιάς του Αιγυπτιακού στρατού έχει μεταφερθεί στα σύνορα με τη Λιβύη. Επίσης κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πάρα πολλά βίντεο που δείχνουν μεταφορές οχημάτων, και λέω οχημάτων γιατί δεν πρόκειται για στρατιωτικά οχήματα, αλλά είναι οχήματα τα οποία μπορούν να μετατραπούν πολύ εύκολα σε στρατιωτικά. Έχουμε δει σε πολλά πλάνα από τη Λιβύη αυτά τα οχήματα με καρότσα στα οποία τοποθετούν πάνω πυροβόλα και γίνονται στρατιωτικά οχήματα. Υπάρχουν βίντεο λοιπόν με αμαξοστοιχίες στις οποίες μεταφέρονται δεκάδες τέτοια οχήματα. Προφανώς, να καλησπερίσουμε και τον Λάβρο Καλαρίτη, παραπολιτικά 91 FM, για πες μας, Πάρη. Ναι, οπότε το θέμα το οποίο μας απασχολεί άμεσα. Υπήρχε διαμάχη μέχρι τώρα και ξέσπασε. Η Αίγυπτος πάντα στήριζε το στρατόπεδο του Χάφταρ. Προχθές ο στρατηγός, ο Σίσι, ο Αιγύπτιος πρόεδρος, ανακοίνωσε μια προσπάθεια για ειρήνευση, η οποία σήμερα το πρωί απερίφθηκε χωρίς καν συζήτηση από τον Σάρατς. Και όταν λέμε Σάρατς εννοούμε βέβαια και Ερντογάν, έτσι, γιατί ο Σάρατς, ναι, κατά ψέματα τώρα έγινε ένα ανδρίκελο του Ερντογάν είναι. Συνεπώς δεν αποκλείεται σε ένα ακραίο σενάριο να δούμε μια σύγκρουση Αιγυπτιακών ενόπλων δυνάμεων με τις τουρκικές δυνάμεις που βρίσκονται στην Λιβύη. Αυτό βολεύει, κυρίως... αυτό βολεύει εμάς ουσιαστικά, έτσι. Ναι, βολεύει. Εντάξει, τώρα όλα αυτά είναι σχετικά, όπως καταλαβαίνεις. Έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση ότι επιχειρείται μια συνάντηση με την ηγεσία της Αιγύπτου. Από την Ελλάδα, ναι. Και άνοιγμα δηλαδή στην Αίγυπτο και για το θέμα της ΑΟΣ και όλα αυτά. Ναι, γιατί η Αίγυπτος
η Αίγυπτος αντιμετωπίζει και η ίδια απειλή. Αν η Τουρκία καταφέρει να πετύχει το στόχο της, δηλαδή να δημιουργήσει ένα καθεστώς ελεγχόμενο απολύτως από την ίδια, να επικρατήσει ο Σαράζ, ο οποίος δυστυχώς είναι ο μόνος αναγνωρισμένος από τον ΟΗΕ. Αν καταφέρει λοιπόν η Τουρκία να σταθεροποιήσει τον Σαράζ, να επικρατήσει ο Σαράζ στο πεδίο της μάχης, η Τουρκία θα έχει κατασκευάσει ένα τουρκικό προτεκτοράτο για την Αίγυπτο, όσο είναι απειλή για μας, αλλά τόσο είναι για την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος θα έχει μετά δίπλα τη, θα συνορεύει με την Τουρκία και με τους αδελφούς μουσουλμάνους. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό που κάνει στη Λιβύη η Τουρκία είχε προσπαθήσει να το κάνει στην Αίγυπτο όταν είχαν ανέβει στην εξουσία οι αδελφοί μουσουλμάνοι, στους οποίους ανέτρεψε ο στρατάρχης Σίση. Η Αίγυπτος ήθελε μέσω των αδελφών μουσουλμάνων να καταστήσει την Αίγυπτο στην ουσία ένα κράτος δικό της, αδελφό με το οποίο θα επιδίωκε την αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Σίση τους χάλασε τα σχέδια, ανέτρεψε τους αδελφούς μουσουλμάνους και έθαψε τα σχέδια του Ερντογάν εκεί. Τώρα προσπαθεί να το κάνει στη Λιβύη, στήριζοντας τον Σαράζ, που είναι τουρκικής καταγωγής και ενεργούμενο του Άγκυρας απολύτως. Και η Αίγυπτος βλέπει ότι αν η Τουρκία πετύχει το στόχο της, θα έχει δίπλα στα σύνορά της ένα καθεστώς όπως αυτό που ανέτρεψε ο Σίση στην Αίγυπτο. Δηλαδή, θα προσπαθήσει μετά από τη Λιβύη να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση Σίση στην Αίγυπτο και να κάνουν και εκεί ό,τι κάναν στη Λιβύη. Άρα για την Αίγυπτο είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου. Ήταν αναμενόμενο, όπως είπε και ο Πάρης, οι Τούρκοι να απορρίψουν την πρόταση εκεχηρίας που έκαναν οι Αιγύπτιοι με τον Χάφταρ. Γιατί τώρα έχουν το momentum στο πεδίο της μάχης. Δυστυχώς οι Τούρκοι κατάφεραν να ανατρέψουν τα δεδομένα, τον στήριξαν μαζικά στρατιωτικά, με μισθοφόρους, με πυροβολικό, με άρματα, με drones. Και έχουν ολόκληρες αρμάδες τι λένε. Στη Σύρθη. Τι λες? Ολόκληρες αρμάδες τι λένε. Στη συνέχεια. Κανένα εμπάργκο, έτσι. Πάντως, το εμπάργκο δεν τηρήθηκε με την ανοχή και τη στήριξη ορισμένων δυτικών δυνάμεων που δεν θέλουν το Χάφταρ. Όσο απειλή είναι για μας, είναι και για τους Αιγύπτους. Μεγαλύτερη, ας πούμε. Πάντως, επειδή κάνετε και καλή ανάλυση και δύο, πάρει να πούμε την ίδια ώρα, η ελληνική πλευρά βάζει στα ραντάρ της πάλι το Ισραήλ. Δηλαδή, το πρώτο ταξίδι του Μητσοτάκη την επόμενη εβδομάδα, μετά την καραντίνα, το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό, και θεωρώ ότι έχει σημειολογία. Είναι στο Ισραήλ. Σε μια περίοδο που ο Ερντογάν προσπαθεί να προσελκύσει εκ νέου το Ισραήλ. Φαντάζομαι, έτσι είναι. Ναι, εντάξει, από ταξίδια Ελλήνων πρωθυπουργών έχουμε χορτάσει, πρέπει να σου πω. Νομίζω ότι πρέπει να τα λειτουργήσουμε. Αν είμαστε το Ισραήλ, όταν το έχουμε ανάγκη. Δεν ξέρω, αυτό είναι. Πρέπει να λειτουργήσουμε λίγο πιο ουσιαστικά στη συμμαχία με το Ισραήλ, ειδικά σε ό,τι αφορά την άμυνα. Η Τουρκία, πρέπει να πούμε ότι δεν νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα πλέον διπλωματικά. Όλα αυτά που ακούγονται για διάρκεια επικοινωνία, εντάξει, καλό είναι να υπάρχουν διάρκεια επικοινωνία, αλλά νομίζω ότι η Τουρκία δίνει την εντύπωση ότι έχει πάρει τις αποφάσεις της για το τι πρόκειται να κάνει, τις έχει ανακοινώσει σε ένα βάθος χρόνου που το πολύ θα φτάσει μέχρι τέλος του 2020. Θα δούμε ερευνητικά σκάφη και γεωτρύπανα στις περιοχές που έχουν ανακοινώσει. Συνεπώς, αυτό που νομίζω πρέπει να κάνουμε είναι να χτίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις συμμαχίες μας και με την Αίγυπτο και με το Ισραήλ. Θεωρώ ότι η συμφωνία με την Αίγυπτο είναι το απόλυτο κλειδί και θα πρέπει να αρχίσουμε να δείχνουμε λίγο ίσως πιο ευέλικτη σε αυτά που ζητάει η Αίγυπτος. Μακή, νομίζω ότι θα πρέπει να τα αφήσουμε λίγο στην άκρη αυτά, συμφωνούν οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι εν μέσω ελληνικής κρίσης έχουν εισπράξει εταιρείες τους 1,5 δις από την Ελλάδα. Έχουν κάνει βάσεις πέρα από τη Σούδα που είναι γνωστή σε όλη την ελληνική επικράτεια και η Ελλάδα δεν έχει πάρει τίποτα απολύτως. Καμία απολύτως υποστήριξη. Πέρα από λόγια, κάποιες διφορούμενες ανακοινώσεις του State Department. Θα ξαναπάει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τώρα στην Αμερική, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι, τον Ιούλιο? Ναι, θα ξαναπάει όλοι οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας πάνε, αλλά το θέμα είναι να πάρουμε και κάτι. Και δεν αναφέρουμε στις κυβερνήσεις. Ελπίζω πως όχι. Εν πάση περιπτώσει, το τι θέλουν οι Αμερικάνοι, καταρχήν οι Αμερικάνοι θα πρέπει να μας πούν τι θέλουν στη Μεσόγειο. Όπως πολύ σωστά ανέλησε ο Λάβρος ο Καλαρίτης, πάνε να κάνουν τη συνέχεια του λάθους. Κάνανε την Αραβική Άνοιξη. Τρέχανε μετά να σώσουν την Αίγυπτο, αναγκάστηκαν να κάνουν πραξικόπημα για να βάλουν το Σίση. Και τώρα εξακολουθούν να κάνουν το ίδιο λάθος, δίνοντας τα κλειδιά σε έναν ηγέτη τον Ερντογάν, που είναι γνωστές οι σχέσεις του με τους αδελφούς μουσουλμάνους. Συνεπώς, εάν θέλουν να παρέμβουν για να βάλουν μια τάξη, ας πούμε, υπέρ των συμφερόντων της Δύσης, νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα. Λάμπρο, όλο αυτό οφείλεται που περιγράφει ο Πάρης και στο γεγονός ότι είναι ο Τραμπ στην εξουσία, όλο αυτό που γίνεται το τελευταίο όχι. διάστημα. Και έχουμε χάσει τον Μπούσουλα, δηλαδή. Μπορεί μια υπερδύναμη να χάσει τον Μπούσουλα, έτσι ειδικά στην εξωτερική πολιτική. Αυτό που λέει ο Πάρης, μην ξεχνάς ότι η λεγόμενη Αραβική Άνοιξη είχε ως στόχο να ανατρέψει τα δικτατορικά μένα αλλά φιλοδυτικά κοσμικά καθεστώτα σε Λιβύη, σε Αίγυπτο κλπ. Στήριξαν στην ουσία τα ισλαμικά στοιχεία
Και όλο αυτό έγινε για να ανατρέψουν τον Άσαντ, να κόψουν τους διάβλους της Ρωσίας με τα καθεστώτα, γιατί υπήρχαν διάβλοι με τον Άσαντ. Είναι ο άνθρωπος των Ρώσων, μας ερωτώσει η έξοδος της Ρωσίας προς τη Μεσόγειο, εξασφαλίζεται όσο υπάρχει το καθεστώς Άσαντ. Το ίδιο έκαναν στην Αίγυπτο, το ίδιο στη Λιβύη. Και αυτό που έκαναν ήταν να εκθρέψουν τους Ισλαμιστές του ISIS. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε επί δημοκρατικών, δεν έγινε επί Τραμπ. Έτσι. Η λογική να ανατρέψουν τα καθεστώτα με δίθεν Αραβική Άνοιξη και φτιάχτηκε το τέρας του ISIS, το οποίο ναι, δεν ήταν φιλορωσικό, αλλά τελικά έγινε ένα ανεξέλεκτο πράγμα, το οποίο έχει σαρώσει την περιοχή, είναι το λάθος που έκαναν και το οποίο έχει δίκιο πάρει, σε επαναλαμβάνουν τώρα. Γιατί ο Σαράζ, τον οποίο στηρίζει η Τουρκία, στηρίζεται από Ισλαμιστές. Από Ισλαμιστές κατσαπλιάδες στηρίζεται και από μισθοφόρους Τουρκίας που είναι επίσης Ισλαμιστές. Η Τουρκία έχει στείλει εκεί Σύριους μισθοφόρους, Ισλαμιστές, και οι ομάδες πολιτοφυλακής του Σαράζ είναι ISIS, αδελφοί μουσουλμάνοι κλπ. Κάνουν πάλι το ίδιο λάθος και απόλυτο δίκιο πάρει. Αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς είναι γρήγορα αυτό που δεν κάναμε τα προηγούμενα χρόνια με το Ισραήλ, διότι ναι, καλές συνεργασίες, αλλά πρέπει να μετουσιωθούν σε κάτι ουσιαστικό. Και το ουσιαστικό, το οποίο το έχουν ζητήσει οι Ισραηλοί, αλλά δεν περιμένουν για πάντα, είναι αμυντική συμφωνία. Αυτό θα έχει νόημα. Επίσης, συμφωνώ απόλυτα με τον Μπάρη, πρέπει στο θέμα των διαπραγματεύσεων με την Αίγυπτο για την ΑΟΣ να δείξουμε μια μεγάλη Ισραήλ με Αίγυπτο, όπως τα έχουν, καλά ή όχι. Θέμα. Τι? Ισραήλ με Αίγυπτο, τα έχουν καλά ή όχι. Έχουν μια χαρά διάβλους. Και τα τριμερή σχήματα Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου τους βολεύει να στενούνται. Μια χαρά είναι οι σχέσεις του Σίση με το Ισραήλ. Με την Αίγυπτο πρέπει να παρακάψουμε τις ενστάσεις που έχει η Αιγυπτιακή διπλωματική γραφειοκρατία, που δεν θέλει την επίρρεια του Κασελόρου στην ΑΟΣ, να βρούμε μια λύση εκεί πέρα για να οριοθετήσουμε την ΑΟΣ αμέσως μετά. Το ξέριζωσε. Τουρκία. Από, από την θαλάσσια περιοχή, ότι δεν υπάρχει Καστελόριζο. Η Τουρκία. Ναι, η Τουρκία, ναι. Η Τουρκία. Εμείς να τα βρούμε με την Αίγυπτο, να οριοθετήσουμε, να φανούμε πιο ευέλικτοι, να βρούμε μια λύση, όσο είναι ο Σίση ακόμα στην εξουσία, να οριοθετήσουμε, είναι το κλειδί, έχει δίκιο Πάρης, την ΑΟΣ με την Αίγυπτο, αμέσως μετά με την Κύπρο, για να αρχίσουμε να αναιρούμε το πειρατικό μνημόνιο της Άγκυρας με την Τρίπολη. Και με το Ισραήλ πρέπει να προχωρήσουμε σε αμυντική συμφωνία ουσιαστική. Καλά τα λόγια, καλές οι ασκήσεις, καλές οι φιλίες, αλλά οι Ισραηλοί θέλουν, έχουν προτείνει και συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων. Έτσι. Τόσο καιρό οι Έλληνες γενικά λειτουργούμε, ακόμα και στο ΝΑΤΟ αν θες, και έχουμε βγάλει αυτό το όνομα, είμαστε άσφαιροι, δηλαδή δεν πάμε στα δύσκολα. Η Ελλάδα δεν βρέχει τα πόδια της. Η Τουρκία, για να υλοποιήσει το δικό της σχεδιασμό, πολεμά. Πάει και υποχωράει εκεί που δεν το πίστευε κανείς. Πάρη, όπως επίσης, σε σχέση με σώσμα και για να το συνδέσεις. Πάρη, σε σχέση με αυτό που λέει ο Λάμπρος, η Ελλάδα τώρα, ας τη μεγάλη εικόνα. Πες ότι ο Ερντογάν το επόμενο διάστημα, στους 4, στους 5, στους 6 μήνες, ξεκινά τις γεωτρήσεις σε ελληνική φαλοκρηπίδα. Τι κάνει εκεί πέρα, έχει πάρει τα μέτρα της. Βλέπω ένα Μητσοτάκη ο οποίος διεθνοποιεί, προσπαθεί να κάνει ευρωτουρκικό το θέμα. Αρκούν αυτές οι κινήσεις? Ναι, όχι μόνο και εδώ, σε αυτό που θέλω να πάρω. Είχε μια συνέντευξη χθες στο Βήμα. Ο κύριος Τσίπρας. Όχι. Α. Ο Τζέμκιουλ Ντεγκίζ, που είναι ο απόστατος ναύαρχος, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας του διαχρονικού τουρκικού δόγματος. Γαλάζια πατρίδα. Η γαλάζια πατρίδα είναι η θαλάσσια κοσμοθεωρία της Τουρκίας. Και λέει σε ένα σημείο, ποιος μπορεί να εξαναγκάσει την Τουρκία να αποδεχτεί την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Αιγαίο, που θα καταστήσει την Ανατολία σχεδόν περίκλειστη? Ποιος πιστεύει ότι το Καστελόριζο, που βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από την Τουρκία αυτή και έχει περιφέρεια 18 χιλιόμετρων, μπορεί να λάβει περισσότερη φαλοκρηπίδα ή ΑΟΣ από τα 1.577 χιλιόμετρα της Μεσογειακής Αυτογραμμής της Ανατολίας? Είναι αδιανόητο τόσο νομικά όσο και λογικά, καθώς τα νησιά λαμβάνουν είτε καθόλου είτε περιορισμένη υφαλοκρηπίδα ή ΑΟΣ περιορισμένη, εφόσον βρίσκεται στη λάθος πλευρά. Καταλήγει, δεν θεωρώ λοιπόν ότι η Τουρκία ασκεί πολιτική ταραξία. Πιστεύω ότι έχει έρθει ο καιρός να βρούμε ένα συμβασμό. Η Ελλάδα πρέπει να αποδεχτεί ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα πέρα της υφαλοκρηπίδας. Πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο κύριος Τσελίκο, εκπρόσωπος του κόμματος του Ερντογάν, του ΑΚΕΠΕ, έκανε κάποιες ιδιαίτερα υποτιμητικές δηλώσεις για την Ελλάδα, απαντώντας σε αυτό που είχε πει ο ένας υπουργός άμυνας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται και για στρατιωτική εμπλοκή. Το αυτονόητο είπε δηλαδή. Ο κύριος Τσελίκ μας είπε ότι αυτά είναι αστεία και καλό να τα αφήσουμε, γιατί ο τουρκικός στρατός είναι από τους χειρότερους του κόσμου. Εν ολίγης μας απείλησε. Βέβαια, οι επιδόσεις του τουρκικού στρατού, θα πρέπει να πούμε για να τα λέμε όλα,
και στη Συρία και στη Λιβύη δεν είναι και ιδιαίτερα τρομακτικές, αλλά εν πάση περιπτώσει οι δηλώσεις του κ. Τσελίκ δείχνουν ένα κλίμα που έρχεται από την Τουρκία. Τώρα, αυτό που με ρώτησες για το ότι ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να κάνει το θέμα ευρωτουρκικό. Καλά κάνει και το κάνει και νομίζω ότι πρέπει να το κάνει με πιο μεγάλη ένταση, να κάνουμε πολύ μεγαλύτερη φασαρία, αλλά επειδή νομίζω ότι και ο Πρωθυπουργός και όλοι μας είμαστε ρεαλιστές, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αν έρθει η κρίσιμη ώρα, δεν πρόκειται να εμφανιστεί κανείς. Θα είμαστε μόνοι μας. Πρέπει ολομόναχοι. Νομίζω ότι η ιστορία μας έχει διδάξει. Και όλα τα μηνύματα που παίρνουμε τους τελευταίους μήνες αυτό δείχνουν. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνει η Ελλάδα, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ότι σε αυτούς τους μήνες που έχουμε μπροστά μας, θα πρέπει να επιληθούν όλα τα θέματα που έχουν οι ένοπλες δυνάμεις. Υπάρχουν θέματα, λογικό είναι μετά από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης να υπάρχουν θέματα. Ας αφήσουμε στην άκρη τα μεγαλοεπίβολα σχέδια για νέες αγορές, κτλ. Δεν χρειάζεται η Ελλάδα, το λέω συνέχεια, δεν χρειάζεται η Ελλάδα νέες αγορές. Βάλαμε τον κόσμο όλους μας και πληρώσαμε πάρα πολλά λεφτά για πάρα πολλά όπλα. Ας τα βάλουμε να δουλεύουν. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και όλα τα υπόλοιπα, όταν θα ηρεμήσουμε, πάση περιπτώσει, μπορούμε να τα σκεφτούμε την ισχύα μας. Είναι πολύ σημαντικό που επισημαίνεις, διότι έχεις πληροφόρηση και ξέρεις τα πράγματα. Ακριβώς. Ότι υπάρχουν, έχουμε δηλαδή. Μάκη, τα χρήματα που χρειάζονται. Τα χρήματα που χρειάζονται για να δουλέψουν οι ένοπλες δυνάμεις στο 100% δεν είναι πολλά και υπάρχουν. Και μεταφέρω και μια, αν θέλεις, αγανάκτηση πολλών στρατιωτικών που βλέπουν ότι πολλά χρήματα κυκλοφορούν εδώ και εκεί και επειδή έχουν κάνει τους υπολογισμούς τους. Να σου πω ένα παράδειγμα. Λένε για παράδειγμα ότι με 300 εκατομμύρια το πολύ όλη η πολεμική αεροπορία θα είναι στον αέρα. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν στρεφόμαστε σε αυτές τις λύσεις τώρα. Είναι και ένα μήνυμα στην απέναντι πλευρά ότι πραγματικά ετοιμάζουμε για όλα. Και είναι αυτό που είπε ο Λάβρος πριν, ότι έχουμε μια θεωρία ότι είμαστε άβραχοι, άσφαιροι. Ναι. Και η ιστορία έχει δείξει ότι η Τουρκία, όταν λαμβάνει το μήνυμα έτσι, με πιστικότητα, δεν προχωρά. Μάλιστα, έχεις δίκιο σε αυτό. Πάριν, θέλω να σε ευχαριστήσω. Πάρης Καρβουνόπουλος, μελιτέρ.gr. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο. Ναι, εγώ θέλω. Σε μια συνέντευξη που έχει την Κυριακή. Αλλά και αυτό πρέπει να αποχαιρετήσουμε. Στον Αλέξη Παπαχεράτη είχε πάρει. Για τα τηλέφωνα στον Ερντογάν, φαντάζομαι. Εκεί, ναι, εκεί είπε ότι όποτε χρειάστηκε, εγώ μίλησα μία και δύο ή τρεις φορές μαζί με τον Ερντογάν. Κάτι το οποίο το κάνει ο Μητσοτάκης, ναι. Έτσι είπε ο Τσίπρας. Όμως επίσης και πήγα. Τρεις φορές, λέει, ναι. Στην Τουρκία. Αυτά. Οι άλλες κυβερνήσεις δεν το έχουν κάνει. Τη μία φορά είχαμε φτάσει πραγματικά πολύ κοντά σε κρίση και όντως με κάποια τηλεφωνήματα. Αποκλιμακώθηκε η ένταση. Ναι, αυτό έγινε τότε. Τώρα η σημερινή κυβέρνηση θέλει αυτό το πιο κοντά ή το πιο μακριά. Πώς το πηγαίνει. Ή είναι, είναι όχι ούτε πολύ κοντά στο τζάκι, ούτε πολύ μακριά. Νομίζω ότι η κυβέρνηση θέλει να έχει επικοινωνία με την Τουρκία. Από αυτά που μαθαίνω και καταλαβαίνω είναι ότι η Τουρκία δεν είναι τόσο πρόθυμη στο να επικοινωνήσει. Γι' αυτό ζητάει διάλογο για όλα τα θέματα. Βάζει 10 θέματα και εμείς έχουμε μόνο ένα. Οπότε ναι. Τέλος. Φάνηκε στην τελευταία επικοινωνία που είχε ο κύριος Σακάρ με τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Νομίζω ότι ο κύριος Σακάρ πρώτη φορά ήταν. Συνήθως είχε αυτό το τουρκικό ανατολίτικο. Δεν ξέρω, θα το κοιτάξω, θα δούμε. Ναι, έχετε δίκιο κτλ. Αυτή τη φορά εμφανίστηκε λίγο έτσι κάθετος και αυτό δείχνει ότι. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι η Τουρκία μάλλον έχει πάρει τις αποφάσεις της. Έχει μετρήσει τα δεδομένα και δείχνει αποφασισμένη να πάει στο επόμενο βήμα. Μάλιστα. Λοιπόν, Πάρη, σε ευχαριστούμε. Militaire.gr. Να είσαι καλά, να νομίζουμε το ραντεβού μας. Ευχαριστούμε. Σε λίγο θα είναι μαζί μας, σε πολύ λίγο, και ο κύριος Ιατρίδης, να ακούσουμε τι λένε και οι στρατιωτικοί, ο αντιπτέρχος. Η Τουρκία πάντως, ναι. Γιώργο και Μάκη, δεν αλλάζει στρατηγική με τηλεφωνήματα και με διάβλα. Οι διάβλοι πρέπει να υπάρχουν, αλλά δεν μπορεί να έχουμε την ψευδέστηση. Απλώς έριξε τα καρφιά ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, φαντάζομαι, ρίχνει τα καρφιά του, έτσι θα μου πεις. Ένα εθνικό θέμα είναι για τέτοια συζήτηση, για τέτοια πολιτική, για τέτοια πολιτικά σλαλόμ. Ναι. Το να υπάρχουν διάβλοι και η δυνατότητα τηλεφωνικών επικοινωνιών είναι ένα πράγμα. Το να νομίζει κανείς ότι τα τηλέφωνα και οι διάβλοι θα αλλάξουν την τουρκική στρατηγική είναι κάτι άλλο. Όχι, με το τηλέφωνο δεν αλλάζει. Το τηλέφωνο, η συνάντηση είναι όταν έχουν φτάσει στο σημείο που είναι κοντά στη συμφωνία. Μα δεν αλλάζει. Τους διάβλους η Τουρκία. Η Τουρκία συμφωνώ απόλυτα ότι δεν αλλάζει. Μας θεωρεί ότι ήταν επαρχία τους και θα την ξαναπάρουν.
Λάμπρο, η Τουρκία τώρα τι κάνει? Βάζει 10 θέματα πάνω στο τραπέζι. Η Ελλάδα έχει ένα, οπότε σου λέει να πάμε σε διαπραγμάτευση από τα 10. Όχι, εγώ θα η Ελλάδα κάνει... δεν έχει κανένα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Αλλά άμα δεν έχει αυτό, κανένα, τότε σε τι διάλογο να πας? Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Άλλο θέλω να σου πω. Και η να καλησπερίσω, με συγχωρείς, τον κύριο Κώστα Εατρίδη, αντιπτέρχος 1/3, με συγχωρείτε, και επίτιμος διοικητής της διοίκησης αεροπορικής υποστήριξης. Καλησπέρα από τα αρχή. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά για την Ελλάδα. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Λάμπρο, για πες μας. Λέω, όταν λέω δεν έχει κανένα, η Ελλάδα λέει ότι η μόνη διαφορά που έχουμε είναι για την υφαλοκρηπίδα, τώρα πλέον θαλάσσιες ζώνες, ΑΟΖ και τα λοιπά. Και σωστά, η Τουρκία βάζει 10 θέματα τα οποία τα εννοεί και τα 10. Δεν τα βάζει μόνο για τα πράγματα για να πάρει τα 9. Τα θέλει όλα η Τουρκία. Προσπαθεί, για να ξέρουμε τι γίνεται, η Τουρκία προσπαθεί να ακυρώσει ό,τι έγινε από τη Λοζάνη και μετά. Προσπαθεί να συστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να ακυρώσει την κρατική υπόσταση της Ελλάδας και την Κύπρου και την κυριαρχία. Όταν λέω ότι η Ελλάδα δεν κάνει τίποτα, θυμάσαι, ναι, το δόγμα που επικράτησε με τα πολεμικά, το ξέρουμε, το ξέρουμε όλοι, η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα και δεν παραχωρεί τίποτα. Είναι λάθος να ανιστόρτω. Δεν πάμε, δεν διεκδικεί τίποτα. Χώρα που δεν διεκδικεί είναι καταδικασμένη να τις διεκδικούν. Δεν διεκδικούμε την εφαρμογή της Λοζάνης στην Ήπειρο και στην Τένεδο που δεν έχει εφαρμοστεί, που έδιωξαν όλο τον ελληνικό πληθυσμό. Δεν διεκδικούμε την αποκατάσταση των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης περιοχής. Γιατί δεν διεκδικούμε αυτό το πράγμα, το να μην διεκδικεί τίποτα σε αυτή την περιοχή, σημαίνει ότι θα πάρει. Λάμπρο, χάνετε το σήμα από το διαδίκτυο. Βάλε μια ανωτελεία, γιατί χάθηκε και λίγο το σήμα. Κύριε Πτεραρχέ, ακούσατε φαντάζομαι τη συζήτηση πριν εδώ και με τον Μπάρι τον Καρβουνόπουλο και μάλιστα αναφέρθηκε και σε εσάς και στην αεροπορία και στο στρατό και στο ναυτικό, mm-hmm, ότι πρέπει επιτέλους να πέσουν λεφτά και να δείξει, να τρίξει τα δόντια της η ελληνική αεράμινα, ο στρατός, το ναυτικό προς τους Τούρκους. Γιατί όταν δείχνει τα δόντια η Ελλάδα, μαζεύονται οι Τούρκοι. Έτσι είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτή τη στιγμή, εφόσον η Τουρκία βρίσκει πεδίο και από την Ευρώπη λόγω της ανοχής και του ΝΑΤΟ αλλά και της Αμερικής, σαφώς προσπαθεί να υλοποιήσει τους σχεδιασμούς της. Η Τουρκία, όπως ξέρουμε, δεν εξάγει την κρίση της ή ότι καταραίει δημοσκοπικά, όπως λένε μερικοί προσπαθώντας να ερμηνεύσουν αυτή την συμπεριφορά της Τουρκίας. Όχι, είναι λάθος και οδηγούμαστε σε λάθος αποτελέσματα. Όλα αυτά εμπεριέχονται στο Εθνικό Συμβόλαιο. Εάν διαβάζαμε, που θα έπρεπε να το διαβάσουμε, το στρατηγικό βάθος του Νταβούτογλου, το οποίο αναφέρεται στο Αιγαίο και στην Κύπρο και βεβαίως υλοποιεί τη γαλάζια πατρίδα. Εμείς, αντί όλο αυτό το διάστημα, αυτά τα χρόνια, να επενδύσουμε στην αμυντική βιομηχανία, στην αποτρεπτική μας ισχύ, και να δώσουμε έμφαση στην στρατιωτική ισχύ, εμείς απαξιώσαμε την αμυντική μας βιομηχανία. Κάναμε περικοπές στον αμυντικό προϋπολογισμό. Ολέθριο λάθος. Ενώ όλα αυτά τα χρόνια η Τουρκία επένδυε στην αμυντική της βιομηχανία. Και φτάσαμε σήμερα και λέμε τι πρέπει να κάνουμε. Όχι, αυτή η πολιτική που ακολουθούμε είναι λάθος, δεν έχει μειώσει την ένταση. Και από εκεί και πέρα πρέπει να αλλάξουμε πολιτική. Και πώς? Θα πρέπει να εφαρμόσουμε μια άλλη στρατηγική και βεβαίως να δείξουμε μια αποφασιστικότητα. Ένα μήνυμα αποφασιστικότητας όταν το στέλνεις είναι σαφέστατο και αυστηρό. Τα μηνύματα δεν έχουν άλλα. Όταν λέμε, κύριε Σχιαδήμα, ότι εμείς αν χρειαστεί με την Τουρκία θα χρησιμοποιήσουμε τη στρατιωτική ισχύ, αλλά θεωρώ ότι δεν θα χρειαστεί, τότε είναι λάθος μήνυμα. Και ένα μήνυμα αποφασιστικότητας είναι, βάζεις κόκκινη γραμμή, και εγώ θα το πω για να το ενισχύσεις, παίρνεις ένα ψήφισμα, όπως είπε και ο κύριος Μάζης, μέσα από τη Βουλή, που σημαίνει εκπροσωπεί όλο τον ελληνικό λαό, ενημερώνεις τον ελληνικό λαό και το πας στους συμμάχους. Στον ΟΗΕ, το πας στην Ευρώπη, το πας στην Τουρκία, στην Αμερική και λες μέχρι εδώ. Εάν το τολμήσει, εμείς με κάθε μέσο θα το αποτρέψουμε. Και βεβαίως κάνεις και τις ανάλογες κινήσεις. Είδατε, μας πρόλαβε η Τουρκία με τη Λιβύη. Δεν πήραμε χαμπάρι. Ναι. Μας είπαν εκεί στον ΟΗΕ, στην πρώτη φάση ο Γενικός Γραμματέας, δεν θα το κατοχωρήσει, δεν θα το χωρίσει το εγγραφό που στείλε. Η Αμερική, όχι, αυτό, κύριε Κουρή, ήταν μια διαδικασία που έπρεπε να γίνει η πρωτοκόλληση. Έτσι, θα το έκανε ούτως ή άλλως. Απλώς τα τεχνικά κομμάτια ήταν εντάξει. Όχι. Δεν σημαίνει βέβαια, ναι, θέλω βέβαια να πω ότι δηλαδή, το αποδέχεται. Ναι, δεν στηρίζουν οι σύμμαχοί μας. Ναι. Ποτέ δεν στηρίζαν. Με πρώτη και κορυφαίο τότε με τον Ατίλα. Αυτό είναι αλήθεια. Ο Αμερικανικός θέλωσε να παίξω. Και έκανε πλάτες στην τουρκική αρμάδα. Και σε όλες τις συνέχειες όπου επιχείρησε ο Ερντογάν,
σφυρίζει αδιάφορα στο Αιγαίο. Ότι διεκδικεί τα νησιά, δεν θα άλλο χρυπίδα, διεκδικώ το ένα το άλλο. Θυμάστε και με τον κύριο Σιμίτη ή με τον κύριο Πάγκαλο. Φύσεξε ο αέρας υπέρ τη σημαία. Σωστά. Αυτά είναι λάθη. Πτέραρχε. Όταν δεν κοιτάμε την ιστορία μας και τα λάθη μας, δεν δείχνουν υποχωρητικότητα και αδυναμία ή ατρομία. Από τη στιγμή που κυβερνάνε, αυτοί έχουν την ευθύνη. Πάντοτε οι εκάστοτε που κυβερνάνε έχουν την ευθύνη. Η στρατιωτική ηγεσία, για να το τονίσω, επειδή λέγονται κάποια πράγματα, κύριε Γουρή, έχουν την ευθύνη της εισήγησης. Και ακολουθούν αυτό που έχουν σχεδιάσει και βεβαίως να κρατούν σε ετοιμότητα αυτές τις ένοπλες δυνάμεις που έχουν. Το αν θα εξελιχθεί ένα επεισόδιο σε αποτροπή ή οποιαδήποτε κατάσταση, την απόφαση τότε την έχει η πολιτική ηγεσία. Πάντως θα έπρεπε, κύριε Πτέραρχε, και η στρατιωτική ηγεσία όλα αυτά τα χρόνια που οι πολιτικοί δεν έπαιρναν καμία απόφαση για τον εξοπλισμό της χώρας, να έχουν λειτουργήσει πιο πιεστικά. Στη Γαλλία, με το υπάρχει καμία παρέτηση. Βέβαια. Στη Γαλλία, όταν ανακοινώθηκε η περικοπή του προϋπολογισμού, παρετήθηκε ο αρχηγός των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων. Στη Βρετανία υπήρχαν σφοδρές αντιδράσεις για τη μείωση του βρετανικού προϋπολογισμού, χωρίς όλοι αυτοί να έχουν τα θέματα που έχουμε εμείς. Εδώ, τόσα χρόνια, η Ελλάδα έχει πάλι εμπάργο στον εαυτό της, δεν έχει εξοπλιστεί χώρα καθόλου, δεν έχουμε συντηρήσει καν τα πολιτικά συστήματα και δεν έχει υπάρξει αντίδραση που θα έπρεπε από ενεργεία στρατιωτικούς να θέσουν τους πολιτικούς πρώτων ευθυνών τους. Δεν παριέσει ευθύνες για αυτό που θα έρθει, αν δεν είμαστε σε θέση να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, εμείς όλα αυτά τα απαξιώσαμε, κάναμε περικοπές ειδικά κατά τη διάρκεια των μνημονίων και φτάσαμε σήμερα έτσι, και λέμε τι πρέπει να κάνουμε. Δεν έχουμε την αποφασιστικότητα που πρέπει. Δίνουμε μία στάση κατεμνασμού που σημαίνει ότι φυσικάζουμε, υποχωρούμε, υποτιμούμε και αφήνουμε την Τουρκία να κάνει βήματα μπροστά. Αυτό είναι λάθος. Πρέπει να αλλάξουμε. Και εγώ το έχω πει αυτή τη στιγμή, εάν την Τουρκία δεν τη σταματήσεις έστω και τώρα, από εκεί και πέρα τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για μας. Άρα χρειάζεται να πάρθει απόφαση αποτροπής, να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός, γιατί είναι ο πολλαπλασιαστής ισχύος, και από εκεί και πέρα και οι σύμμαχοί μας, εάν δεν την αποτρέψουν, τότε εμείς με κάθε μέσο θα την αποτρέψουμε. Μάλιστα. Θα βάζατε στο ζύγι και ο φίλος ο Λάμπρος και εσείς οι Πτέραρχε στη ζυγαριά τον Ερντογάν σε σχέση με τους προηγούμενους ομολόγους στην Τουρκία. Και να κλείσουμε με αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, όποιος και να είναι στην Τουρκία, κύριε Κουρή, θα ακολουθήσει είτε είναι κεμαλιστές, είτε είναι ερντογανικοί, την ίδια πολιτική. Ο Ερντογάν έχει δείξει όμως μια αποφασιστικότητα και μια συνεχώς ευρύσει καινούργιες κινήσεις, όπως μας ευνηδίασε με την Κιβή. Κοιτάξτε να δείτε, ο Ερντογάν δεν τα έκανε τώρα. Ο Ερντογάν όλο αυτό το διάστημα που είναι στην εξουσία, είτε ως πρωθυπουργός είτε ως πρόεδρος, δοκίμαζε τις ανοχές μας, την υποχωρητικότητά μας. Και όχι μόνο τη δική μας, αλλά και των συμμάχων. Άρα έφτασε στο σημείο τώρα να δημιουργήσει τελεσμένα και θα πάει να το νομιμοποιήσει. Εμείς δεν το αντιληφθήκαμε, εμείς δεν διαβάσαμε την Τουρκία, εμείς δεν αναλύσαμε την Τουρκία και αυτό ήταν το λάθος. Λάμπρο, ένα σχόλιο για να κλείσουμε. Και σήμερα ανακοινώθηκε, και σήμερα ανακοινώθηκε για καινούργια παρτίδα S-400. Η δεύτερη συστοιχία, αυτό το είχε εξαγγείλει. Θα την πάρει. Άρα λοιπόν, και με την άδεια της Αμερικής. Δεν λογαριάζει και οι Ρώσεις, δεν λογαριάζει την Αμερική. Από την άλλη, βέβαια, εκμεταλλεύεται τη θέση της, τη γεωπολιτική της θέση, και βεβαίως ξέρει να διαπραγματεύεται και με τους Ευρωπαίους και με τους Αμερικάνους. Λάμπρο, το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Σωστό. Λάμπρο, 30 δεύτερα πρέπει να κλείσουμε. Όχι, να ρωτήσω κάτι, κύριε Πτέραρχε. Η αμυντική βιομηχανία μας, Ερβό, ΕΑΒ και αυτά, πού είναι? Την απαξιώσανε. Γιατί δεν μας χρειαζόταν? Βεβαίως μας χρειαζόταν. Με ποια λογική να έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό, έχουμε πανεπιστήμια, θα μπορούσαμε να δώσουμε έμφαση και να κάνουμε αυτή τη στιγμή ακόμη και οπλικά συστήματα νέας τεχνολογίας και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Εκεί πάσχουμε, είμαστε πίσω σε σχέση με την Τουρκία. Λάμπρο, 30 δεύτερα, ένα σχόλιο για να κλείσουμε. Λάμπρο, τον έχουμε τον Λάμπρο? Έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, κύριε Πτεράρχε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Αυτή η κουβέντα δεν τελειώνει και δεν πρέπει να τελειώσει. Και σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη σύνδεση. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και να ευχαριστήσω και τον Λάμπρο Καλαρίτη. Έπεσε η γραμμή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Σε ένα 2 λεπτά επιστρέφουμε. Θα είναι μαζί μας ο Νικήτας Εκλαμάνης και ο Γιάννης Αμανατίδης να ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση.
Λοιπόν, επιστροφή εδώ επί του πιεστηρίου. Πάμε να καλησπερίσουμε τον αντιπρόεδρο της Βουλής και τον πρώην υπουργό, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, και βουλευτή βέβαια της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθηνών. Καλησπέρα, κύριε αντιπρόεδρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, αγαπητέ Μάκη. Λοιπόν, και να καλησπερίσουμε και τον Γιάννη Αμανατίδη, πρώην υφυπουργό εξωτερικών και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, κύριε Αμανατίδη. Καλησπέρα, κύριε Σιαδήμα, και τον κύριο Κουρή βεβαίως, και βεβαίως και τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη. Καλησπέρα, Γιάννη. Και θα πάω απευθείας στον κύριο Κακλαμάνη, αλλά για τα χαιρετήσματά μας και στη Θεσσαλονίκη. Σας βλέπουμε μέσω Skype, οπότε έχουμε εικόνες τώρα. Προσπαθούμε να ταξιδέψουμε λίγο στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κακλαμάνη. Μάκη, τι θες να εξηγήσουμε, τα εθνικά ή τα οικονομικά? Νομίζω πάμε τεχνικά. Πάμε λίγο να κάνουμε γέφυρα με την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε. Δεν ξέρουμε κιόλας αν μας ακούγατε. Κύριε Κακλαμάνη, ανησυχείτε όλη αυτή την περίοδο με τα εθνικά θέματα και την κινητικότητα της Άγκυρας? Και τη συνέντευξη του προηγούμενου. Καταρχήν θέλω για ένα-δύο λεπτά. Ναι, περισσότερα. Άκουσα το ρεπορτάζ σας για τα κρούσματα του τετραημέρου. Α, έχετε δίκιο σε αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό, ναι. Και ναι, μεν ορθώς είπατε ότι τα δύο τρίτα, τα 60 περίπου από τα 90 ήταν εισαγόμενα ή σε κάποιο συγκεκριμένο συνοικισμό στον Ξάνθης. Αλλά λογικά θα έπρεπε να είχαμε μηδέν κρούσματα στις άλλες μέρες σε ό,τι αφορά το εσωτερικό μας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο ιός δεν έφυγε, είναι κρυμμένος και περιμένει να πάρει τη ρεβάνς των τριών μηνών. Παρακαλώ λοιπόν πάρα πολύ τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που μας ακούν. Είναι πολύ πιο δύσκολο από τα απαγορευτικά μέτρα να τηρήσουμε τα μέτρα προστασίας τώρα την περίοδο της απελευθέρωσης. Παρακαλώ λοιπόν πολύ, μην ξεθαρεύουμε τόσο πολύ. Μην τυχόν στα μέσα του καλοκαιριού και δούμε πράγματα που δεν θα μας αρέσουν καθόλου. Υπουργέ, επειδή έχεις περάσει από το υγείας, έτσι, και έχεις εικόνα, πέρα ότι είσαι γιατρός, καθηγητής ιατρικής, δεν θέλω να μας πεις σε αυτά που γνωρίζεις. Ανησυχείς μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού? Εάν συνεχίσουμε με αυτά τα πράγματα που είδα σήμερα στην τηλεόραση, όχι μόνο από τη Μύκονο, αλλά και από την Αθήνα και από άλλα μέρη. Έδειξα ρεπορτάζ τηλεοράσεις από πάρα πολλά μέρη. Ναι, ανησυχώ. Ναι. Και γι' αυτό και κρούω τον κόδωνα του κινδύνου και γι' αυτό απευθύνω αυτή την έκρηξη στους συμπατριώτες μας. Το δεύτερο που θέλω να πω, για να γυρίσω λίγο τον φίλο μου το Μάκη. Μάκη μου, θα σε γυρίσω πίσω 30 χρόνια. Θυμάσαι, ήταν προς το τέλος του 90, όταν ο αείμνηστος Παναγιώτης Αγγελόπουλος μας έκανε αυτό το συγκλονιστικό διπορικό σε όλα τα πατριαρχία και στη Μονή Σινά. Και θυμάσαι ότι καταλήξαμε στην Κωνσταντινούπολη. Να σου πω, συνεννοείστε μου, το έλεγε πριν, όταν ξεκίνησε η εκπομπή. Και βεβαίως, και πήγαμε στην Αγία Σοφία. Τώρα. Και κάποιοι από εμάς, όχι όλο το γκρουπ, εσύ, εγώ, οι συγχωρεμένοι, ο Θόδωρος ο Αναγνωστόπουλος, ο Τάκης ο Βυζοβίτης και κάποιοι άλλοι, πήγαμε μπροστά στον Άβωνα και ψάλαμε το Τυπερμάχο. Το λέω αυτό γιατί άκουσα τα τελευταία νέα για 2 Ιουλίου ότι θα αποφασίσουν αν θα το κάνουν τζαμί την Αγία Σοφία. Και αυτό είναι στο Συμβούλιο Επικρατείας της Τουρκίας. Περιμένω την απόφαση. Καλά, τι θα είναι η απόφαση? Και νομίζω ότι σύσσωμε η πολιτική ηγεσία και βεβαίως ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής στις 18 Ιουνίου, το θέμα αυτό πρέπει να μπει στη Σύνοδο Κορυφής. Πάμε να πάρουμε ένα σχόλιο, Μάκη, με σχόλιο και από τον κύριο Μανατίδη. Γιατί... Ναι. Σε αυτά που είπε, ένα σχόλιο, μια ερώτηση. Να πούμε στον κύριο Μανατίδη, έχει εικόνα, γιατί όλα τα χρόνια που ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών, με αυτά τα θέματα ασχολούνταν, ήταν αρμόδιος υφυπουργός. Απλώς να ρωτήσω τον κύριο Γραμμάνη. Αυτό σημαίνει... Αντιμετωπίσαμε και εμείς την ίδια περίοδο κινήσεις τις οποίες έγιναν και νομίζω ότι τις τοποθετήσαμε στη διάσταση η οποία τις άρμοζε και η οποία είναι ότι το θέμα αυτό είναι ζήτημα της παγκόσμιας κοινότητας και της διεθνούς κοινότητας. Δεν είναι μία ελληνοτουρκική διαφορά. Είναι ζήτημα της UNESCO ως μνημείο πολιτιστικής παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς η μία λύωση της φυσιογνωμίας των πολιτιστικών μνημείων. Τι μπορεί να κάνει η UNESCO, Υπουργέ μου? Τι μπορεί να κάνει η UNESCO? Υπολογίζει κανέναν Ερντογάν? Βεβαίως υπολογίζει. Κανέναν υπολογίζει. Η Τουρκία είναι με τη... Βεβαίως, κατά την άποψή μου, ναι. Η Τουρκία είναι με τη θέλησή της μέλος της UNESCO. Τότε είχαν στείλει δύο επιστολές ο κύριος Κοντζιάς στην Γενική Γραμματέα τότε της UNESCO, όπως και ο αναπληρωτής γραμματέας της UNESCO για τα πολιτιστικά θέματα που ήταν στην Αθήνα, είχε κάνει δήλωση για το συγκεκριμένο θέμα. Ήταν μια ευτυχή συγκυρία και τότε δεν υπήρχε κάποια. Μα είδαμε πριν λίγες μέρες το πανηγύρι που έστεισε μέσα στην Αγία Σοφιά.
Με το μουζί το Κοράνι να διαβάζει. Ναι, δεν ξέρω γύρω. Αν έγινε μέσα ή έξω που υπάρχει ένα σαν είδος παρεκκλησίου, ας πούμε, από τον... Μέσα, από δεν τους... ήταν μέσα στην Αγία Σοφία. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Νομίζω ότι είναι ήταν... έξω που εκεί έχει ένα χώρο σαν τζαμί, ας πούμε, όπου κάνουν. Εν πάση περιπτώσει, είναι εργαλειοποίηση πάλι τέτοιων ζητημάτων που η Τουρκία, εφόσον η χώρα μας κάνει τις συγκεκριμένες κινήσεις, νομίζω ότι μπορεί να την εκθέσει και η Τουρκία να μην συνεχίσει. Δεν θα έπρεπε αμέσως να έχει παρέμει η UNESCO. Με όλο αυτό τη φιέστα που έκαμε. Η UNESCO να γνωρίζεται, όπως και η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNESCO, που και παλιότερα η μέρα μας έστειλε και η ίδια επιστολή. Να ξέρετε, είναι ανεξάρτητες αρχές, δεν είναι κυβερνητικές αρχές. Κύριε Μανατίδη, άρα εν ολίγη συμφωνείτε με αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση που κάνει ευρωτουρκικό το ζήτημα, επιδιώκει να κάνει όχι μόνο για το τζαμί, για όλα τα θέματα σε σχέση με την Τουρκία? Αυτά υποτίθεται πως είναι ευρωτουρκικά. Αλλά δεν έχει παρέμβει ποτέ. Να ακούσουμε τον κύριο Μανατίδη. Στην Κύπρο πού ήταν? Στα νησιά που αφήσετε πού ήταν? Να ακούσουμε τι θα πει. Ναι. Και το προσφυγικό και το μεταναστευτικό και όλα τα θέματα. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία είναι καθαρά ευρωτουρκικά οι διαφορές αυτές. Και εγώ θα σας έλεγα ειδικά για την Αγία Σοφία ότι δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό, είναι διεθνές ζήτημα, είναι παγκόσμιο ζήτημα. Και άλλες χώρες οι οποίες όπου δεν προστατεύονται τα μνημεία πολιτικής κληρονομιάς γίνονται καταγγελίες σε διεθνές επίπεδο. Μπορούν να παίξουν ρόλο βεβαίως. Εγώ δεν έχω δει όσα χρόνια ξέρω τον εαυτό μου, ποτέ δεν είδα να πάρει η Τουρκία μία απόφαση πίσω. Γιατί τραβάνεται αυτή στην Κύπρο? Γιατί τραβάνεται αυτή στην Κύπρο? Λέει σε χθες ότι δεν υπάρχει Χαστελόριζο. Πού είναι η παρέμβαση ελληνική? Πού είναι η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ακριβώς. Πού είναι? Λοιπόν, και λέμε για την UNESCO. Ανάλογα με το κόστος που θα έχει. Και εδώ είναι η δική μας η ευθύνη. Η δική μας η ευθύνη είναι να δίνεις ξεκάθαρα μηνύματα, χωρίς αφισημίες, και να έχεις... και να γνωρίζουν ότι έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική. Δυστυχώς, στα ζητήματα αυτά, η κυβέρνηση έχει δώσει μηνύματα αντιφατικά. Δηλαδή, από τη μία μεριά κάνεις ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία, τις οποίες ζητήσαμε και ακόμα δεν μας έχουν δοθεί το τι ακριβώς έχει γίνει, και στο εσωτερικό λες ότι δεν έγινε τίποτα στον Εύρο. Δεν χωρούν αφισημίες, γι' αυτό και ζητήσαμε το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών να συνεδριάσει με θέματα ελληνοτουρκικά. Πάμε να απαντήσει ο κύριος Κακλαμάνης, αλλά θαρώ, Γιάννη, δεν ξέρω, μήπως δραματικοποιηθεί το θέμα αν γίνει συμβούλιο. Δεν ξέρω κιόλας. Απλώς θα υπενθυμίσω σε αυτό που ρώτησα και προηγουμένως στον κύριο Καλαρίδη. Ο Ναύαρχος, ο Απόστολος Ναύαρχος, που θεωρείται πατέρας του διαχρονικού τουρκικού δόγματος, είναι ο Τζεμ Γιουρντεζίζ. Σε συνέντευξη εχθές στο Βήμα. Και λέει, ποιος μπορεί να εξαναγκάσει την Τουρκία να αποδεχτεί την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο που θα καταστήσει την Ανατολία σχεδόν περίχρηση. Ποιος πιστεύει ότι το Καστελόριζο, που βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από την Τουρκία αυτή και έχει περιφέρεια 18 χιλιόμετρων, μπορεί να λάβει περισσότερη φαλοκρηπίδα ή ΑΟΣ από τα 1577 χιλιόμετρα της Μεσογειακής Ακτογραμμής Ανατολίας? Είναι αδιανόητο τόσο οικονομικά όσο και λογικά. Και καταλήγει, λέει, δεν θεωρώ λοιπόν ότι η Τουρκία ασκεί πολιτική ταραξία. Πιστεύω ότι έχει έρθει καιρός να βρούμε ένα συμβιβασμό. Η Ελλάδα πρέπει να αποδεχτεί ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα πέρα της φαλοκρηπίδας. Ένα πράγμα δεν μπορεί να παραβλέψει η Τουρκία και αυτό είναι το διεθνές δίκαιο. Η μεγάλη δύναμη της Ελλάδος είναι πρώτα απ' όλα το διεθνές δίκαιο και εκεί βασίζονται όλες οι κινήσεις τις οποίες κάνει. Και βεβαίως η ισχυρή θέση της που έχει τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε διεθνείς οργανισμούς. Όταν το κόστος και τα συγκεκριμένα μηνύματα τα οποία δίνεις είναι καθαρά, τότε πολύ δύσκολα μπορεί οποιαδήποτε χώρα να τα παραβλέψει αυτά. Εν μέρη δηλαδή συμφωνώ με τη συζήτηση την προηγούμενη την οποία είχατε. Σας ξαναλέω, το ζήτημα της Αγίας Σοφιάς νομίζω ότι ξεπερνάει και την Ευρώπη. Κύριε Καπλάν, το δούμε αυτό στην πράξη μέσα στις επόμενες μέρες. Αλλά βλέπουμε στην Κύπρο αν έχει κάνει βήμα πίσω συνεχώς, επεκτείνεται. Κύριε Κακλαμανή, και θέλω να απαντήσετε και σε αυτό που λέει, που ζητάει και αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Να γίνει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει? Ωραία. Θα κλείσω με αυτό. Ναι. Καταρχήν, ως προς το περιεχόμενο της τοποθέτησης του κυρίου Μανατίδη, είναι σημεία στα οποία συμφωνώ σε αρκετά. Στο διατάφτα διαφωνώ. Και συμφωνώ με τον κύριο Κουρί.
Διότι παραδείγματος χάρη τι ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες όταν αφισβητήθηκε είτε από τον άμπαρχο που ανέφερε ο κύριος Κουρής, όπου το ζουμί μάκι μου της απάντησης ήταν στην τελευταία παράγραφο. Ναι. Ήρθε η ώρα του συμβιβασμού. Προσέξτε, εκεί ήταν το ζουμί. Όλα τα άλλα τα ξέραμε. Τα έχουν πει πολλές φορές οι Τούρκοι. Και μην ξεγελιόμαστε ότι είναι κακός ο Ερντογάν ή και μάλιστα τον εγκαλούν τον Ερντογάν για ενδοτισμό απέναντι στην Ελλάδα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Ιμάμογλου που θα είναι ο αντίπαλός του έχει πει ότι είναι λίγα τα 7 νησιά. 23 έπρεπε να διεκδικεί η Τουρκία. Να το έχουμε στα υπόψη μας. Και ταυτόχρονα τι ακούμε. Ακούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλή δήλωση έκανε. Τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα. Ακούμε το State Department. Τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα. Μέχρι εκεί οκ, ωραία. Και την ίδια στιγμή, κύριε Κουρή και κύριε Σιαδήμα, ναι, και αγαπητέ μου Γιάννη, διαβάζουμε στις εφημερίδες από το πακέτο των 750 δις, 18 δις θα πάνε στις προένταξη χώρες, όπου μεταξύ αυτών είναι και η Τουρκία, άρα τις αναλογούν περίπου 8 με 9 δις. Η Τουρκία για να καταβαλάβει και να φοβηθεί την Ευρώπη είναι μόνο αν της κλείσει την οικονομική στρόφιγγα. Και για να καταλάβει τι σημαίνει στρατιωτική ισχύ και δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, πέραν το τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα, είναι τη θέση που θα πάρει το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή, κύριε Κουρή μου, έχει κάνει τεράστια στροφή. Και ενώ μέχρι πρώτην στη Λιβύη στήριζε το Χαφτάρ, τώρα στηρίζει μέσω του Σάρατ τον Ερντογάν στην ουσία. Αυτό δεν σημαίνει, αυτό δεν διαβάζουμε. Δεν ανησυχώ εγώ για τον Εύρο. Στον Εύρο θα πάρουν την ίδια απάντηση όπως πριν τρεις μήνες. Και λόγω του ότι υπάρχει προετοιμασία, αλλά και είναι το μόνο κομμάτι που η Ευρώπη έχει και δικό της συμφέρον να μας στηρίξει πολιτικά. Γιατί φοβάται ότι η εισβολή χιλιάδων παρανόμων μεταναστών στην Ελλάδα είναι σαν να εισβάλλουν και στην Ευρώπη. Στο Αιγαίο όμως, μόνο λόγια μέχρι στιγμής. Βεβαίως εμείς λέμε έχουμε μόνο την υφαλοκρηπίδα. Αυτοί βάζουν 15 πράγματα στο τραπέζι. Και έρχεται ο Ναύαρχος και λέει η ώρα του συμβιβασμού. Και πάμε τώρα στην Κρήτη. Ναι, ναι. Ακούω μετευχαριστήσεως, άκουσα τον Πάρη τον Καρβουνόπουλο που έχει πάντα καλή πληροφόρηση να λέει ότι πάνε καλά και τον Λαύρο τον Καλαρίτη. Οι συζητήσεις με την Αίγυπτο επιτέλους να τελειώνουμε με την ΑΟΣ. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει εχθές. Όχι σήμερα, εχθές. Όπως έπρεπε και η αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ να έχει γίνει εχθές. Και δεν νομίζω ότι η αξιωματική αντιπολίτευση θα έχει διαφωνία, γιατί και ο κύριος Τσίπρας πήγε και ήρθε στο Ισραήλ. Δεν ξέρω αν το συνόδευε ο Γιάννης ή όχι, και με τον κύριο Κοτζιά, αρκετές φορές τα 5 χρόνια. Και τώρα, γιατί, σε ό,τι και γιατί δεν τελειώνουν αυτά τα θέματα, δεν κλείνουνε. Αυτό ακριβώς πήγα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, ακούστε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί μια άλλη στρατηγική. Ενημερώνει και με δική του πρωτοβουλία και βεβαίως όποτε το ζητήσουν για όλα τα θέματα. Το λέω αυτό για να θυμίσω στον καλό μου συνάδελφο τον Γιάννη τον Αμανατίδη ότι ακόμα περιμένει η αρχηγή των κομμάτων. Δεν λέω για τον κόσμο και τη Βουλή. Είναι πράγματα τα οποία πολλές φορές δεν πρέπει να λέγονται δημόσια. Να μας ενημερώσει ο κύριος Τσίπρας τι είπε στο τελευταίο του ταξίδι στην Τουρκία 2,5 ώρες αυτός και ο Ερντογάν πίσω από τις κλειστές πόρτες. Δεν έχουμε μάθει μέχρι στιγμής. Δεν έχουν μάθει οι πολιτικοί αρχηγοί. Για το Φεβρουάριο πολιτικοί του 19 λέτε τώρα. Ακριβώς. Ναι. Δεν έχουμε μάθει τι έχει συμβεί. Στη συνέντευξη λοιπόν, δεν είναι επομένως το θέμα πολιτικών αρχηγών. Για αυτά τα πράγματα που συζητάμε, δόξα τω Θεώ, με κάποιες αποχρώσεις ίσως διαφορές στη διατύπωση, η πολιτική ηγεσία της Ελλάδος είναι μια γροθιά. Και αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο όλοι που αγαπάμε τον τόπο μας πρέπει να το στηρίξουμε και να το βγάλουμε προς τα έξω. Δεν είναι το θέμα το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Τι θες να πεις Γιάννη, τι θες να πεις. Θέλω να πω ότι πρώτα απ' όλα. Θα σταθούμε σε κάτι που είπε ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του. Εχθές, λέει, εγώ στις δύσκολες στιγμές είχα τη δυνατότητα να σηκώσω το τηλέφωνο και να επικοινωνήσω με τον Ερντογάν. Κάτι το οποίο το έκανε ο κύριος Μητσοτάκης δεν το έχει κάνει. Σε άλλη ερώτηση. Ναι, αυτό έχει κριτική μας αυτή τη στιγμή. Εγώ έχει δει κριτική. Απλώς επισημαίνω κάπως κουμπώνει με αυτό που είπε ο κ. Καγραμμάκης. Εγώ πήγα τρεις φορές σε 6 μήνες στην Τουρκία για να υπάρξει λύση. Και ταυτόχρονα προσπάθησα να αναβαθμίσουμε το ρόλο Ελλάδας και Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο μέσα από πολυμερείς συνεργασίες, μέσα από 3-1 με Ισραήλ, ΗΠΑ και ΗΠΑ και μέσα από τον East Med.
Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Οι απειλούμενες γεωτρήσεις στα νότια της Κρήτης. Ωστόσο, υπάρχουν αντιφατικότητες. Για παράδειγμα, το σταμάτημα της στρατηγικής επιχείρησης καταιγίδα, αν δεν κάνω λάθος, η οποία... Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν... Η κριτική μας στην κυβέρνηση, κύριε Σχιαδήμα και κύριε Κουρή, εστιάζεται πρώτον στις αφισημείς και τα αντιφατικά μηνύματα τα οποία δίνει. Δεύτερο, στην έλλειψη κατ' εμάς της στρατηγικής. Ο κύριος Τσίπρας, ο πρόεδρος του κόμματος, στην συνέντευξή του ξεκαθάρισε το ότι εμείς δεν σημαίνει ότι θα αποφασίζει η κυβέρνηση χωρίς να ενημερώνει ή χωρίς να γίνεται η χάραξη και η αντιπολίτευση θα συνενεί. Γι' αυτό και μιλήσαμε ότι χρειάζεται το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Τρίτο, όσο αφορά και την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα τότε στην Τουρκία. Γνωρίζει και ο κύριος Αντιπρόεδρος, ο κύριος Κακλαμάνης, και από όσο λέμε, γνωρίζει ότι υπάρχει θεσμική μνήμη και στο Υπουργείο Εξωτερικών και υπάρχουν το τι έχει μιλήσει και τι, σε ποια κατεύθυνση είναι. Υπάρχει θεσμική μνήμη, βεβαίως δεν δημοσιεύεται προφανώς. Το τέταρτο που θέλω να πω είναι, και συμφωνώ εδώ με τον κύριο Αντιπρόεδρο, είναι ότι πραγματικά στο ζήτημα των κυρώσεων. Αυτό ακριβώς καταλαβαίνει. Αυτό που είπε ο κύριος Κακλαμάνης. Δηλαδή έχει 8 δισεκατομμύρια να πάρει στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις και στα χρήματα τα οποία έχει να πάρει. Εκεί πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να βάλει το ζήτημα των κυρώσεων και να υπάρχει η απειλή ή και η πραγματοποίηση της απειλής αυτής, ότι κοιτάξτε, δεν θα προχωρήσουν, ούτε θα πάρετε τα χρήματα εφόσον ακολουθείτε, συνεχίζετε την συγκεκριμένη πολιτική. Α, εκεί κατηγορούμε την κυβέρνηση. Ουσιαστικά η κριτική μας εστιάζεται σε αυτόν τον τομέα. Στα άλλα ζητήματα, πιστεύω ότι πάντα η πολιτική της Τουρκίας, επειδή έχει ένα βάθος, αν το θέλετε, εδώ χρειάζεται από τη δική μας μεριά το ανάλογο βάθος και η ανάλογη αποφασιστικότητα. Γίναν κινήσεις και παλιότερα το 18 με το Καστελόριζο, όπου προσπάθησε η Τουρκία να κάνει κινήσεις και αποφασιστικά και με επιχειρησιακό σχέδιο αποχώρησαν. Αυτό το λέω γιατί το αποκάλυψε και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στην συνέντευξή του στην Καθημερινή. Έγινε εκείνο και αποχώρησε. Ωστόσο, ταυτόχρονα πρέπει να διατηρήσει και τους διάβλους επικοινωνίας. Δεν μπορείς να τους έχεις κλειστούς. Χρειάζεται δηλαδή μια ισορροπία. Η ισορροπία όμως η οποία βασίζεται στην αποφασιστικότητα τη δική σου, σε ζητήματα τα οποία μπορείς να μιλήσεις και σε άλλα έχεις τις κόκκινες γραμμές και με βάση το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Και από εκεί και μετά προχωράς. Σε μια άλλη ερώτηση. Του κύριου Βαχελά, στον κύριο Τσίπρα, για τις κυβερνήσεις. Η απάντηση είναι η εξής. Τα μοντέλα μονοκομματικών κυβερνήσεων μας οδήγησαν σε μεγάλες καταστροφές. Εγώ πιστεύω σε αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης και γι' αυτόν τον λόγο δεν έχω επιλέξει και μια πολιτική απορρόφηση άλωσης απέναντι σε την άλλη. Ο κ. Μητσοτάκης το επιλέγει από ό,τι βλέπω. Και επίσης ότι λέει ότι θα είναι τυχοδιοκτική κίνηση εν μέσω πανδημίας αν πάει σε πρόορες εκλογές. Κύριε Κουρή, καταρχήν ως προς το δεύτερο σκέλος. Για να ανοίξουμε λίγο και τα πιο πολιτικά, μην μείνουμε μόνο στα εθνικά. Της απάντησης του κύριου Τσίπρα έχει απαντήσει ο Πρωθυπουργός ότι δεν υπάρχει θέμα προσφυγής στις κάλπες, προώρες εκλογές και μάλιστα από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο, όπως τις οριοθετείτε εσείς στα μέσα ενημέρωση. Αυτό έχει απαντηθεί και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και από τον αρμόδιο υπουργό και κυρίως από τον Πρωθυπουργό. Εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο και σαφέστατα και εγώ υποστηρίζω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν χρειάζεται προώρες εκλογές. Είναι τελειωμένη ιστορία αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη όμως, κύριε μονοκομματικές κυβερνήσεις. Τώρα προσέξτε, κύριε Κουρή, για τις μονοκομματικές κυβερνήσεις. Με συγχωρείτε πολύ. Αλλά τη στιγμή που έχουμε δημοκρατία, γίνονται ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές. Αυτό δυστυχώς, ευτυχώς, είναι μια κατάκτηση της μεταπολίτευσης και μετά, να πούμε κατά κύριο λόγο. Ο λαός αποφασίζει τι θέλει. Εάν δηλαδή ο λαός δώσει σε ένα κόμμα 45%, σημαίνει ότι θέλει αυτό το κόμμα να κυβερνήσει μόνο του. Εάν του δώσει 35%, σημαίνει ότι αυτό το κόμμα θέλει να κυβερνήσει μαζί με κάποιον άλλο. Δεν μπορούμε να βάλουμε στο τοίχο τον ελληνικό λαό και να του πούμε ότι επειδή εμείς πιστεύουμε ότι οι δικοματικές ή τρικοματικές κυβερνήσεις είναι καλύτερες, εσύ πρέπει να ψηφίσεις ένα κόμμα μέχρι αυτό το ποσοστό. Σου απαγορεύουμε να το ψηφίσεις πάνω από εκεί. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ο λαός θα αποφασίσει τι είδους κυβέρνηση θέλει. Τελείωσε. Κύριε Μανατίδη, ανησυχείτε εσείς για εκλογές, ανεξάρτητα τη λέει η κυβέρνηση, γιατί εδώ καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Σας είναι φωτογραφία της στιγμής. Double score, 20 ο ΣΥΡΙΖΑ,
40+ η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Σκιαδήμα, οι εκλογές έτσι κι αλλιώς δίνουν πάντα τη δυνατότητα στο λαό να εκφραστεί. Εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα γι' αυτό. Ωστόσο, το πότε και το timing και αν βοηθάει τη χώρα ή όχι, έχουμε κρίση και νομίζω εκφράστηκε μέσα από τον Αλέξη τον Τσίπρα. Ωστόσο, να πω κάτι για τα συστήματα και για τις συνεργασίες ή όχι. Καταρχήν, το πιο άδικο είναι η ανισοτιμία της ψήφου των πολιτών με εκλογικά καλπονοθευτικά κατά την άποψή μου συστήματα, τα οποία οδηγούσαν σε μονοκομματικές κυβερνήσεις με το έτσι θέλω αν θέλετε, και οι οποίες ευθύνονται πολλές φορές στη διάρκεια των ετών που πέρασαν, στα 40 χρόνια που έχουμε τη μεταπολίτευση, με μια καθεστωτική αντίληψη η οποία διαμορφώθηκε. Εμείς από άποψη αρχής πιστεύουμε και στην ισοτιμία της ψήφου των πολιτών, αλλά και στις συνεργασίες. Αυτά τα εκλογικά συστήματα για την κυβέρνηση όμως. Εσείς έτσι κυβερνήσατε με αυτό το σύστημα όμως. Και μάλιστα με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Μια ερώτηση. Ναι. Διαπίστωση μάλλον. Ναι. Κοιτάξτε, εκεί τότε δεν είχες... Προλάβαμε το Βεκλαμάνι, φαντάζομαι το ίδιο θα έλεγε. Ναι. Κατά εμέ, η απλή αναλογική, η εφαρμογή της απλής αναλογικής, πριν τις εκλογές πιστεύω ότι θα απελευθερώσει και θα δώσει και τη δυνατότητα να εκφραστούν και άλλες πολιτικές δυνάμεις. Άρα σε μία πορεία... Θα είναι μεγαλύτερο το μπαζάρι αν σου λείψει 2-3 βουλευτές από το μικρό κόμμα. Να σας πω κάτι κύριε Κούρη. Νομίζω ότι το ζήσαμε όλο αυτό το μονοπνευματικό. Νομίζω ότι η αντιπαράθεση με επιχειρήματα... Η αντιπαράθεση με επιχειρήματα αλλά και η σύνθεση ταυτόχρονα πολλών πολιτικών δυνάμεων σε ένα συγκεκριμένο προοδευτικό σχέδιο, το οποίο κατά την άποψή μου είναι το ζητούμενο αυτή την περίοδο. Βλέπετε, έχουμε μπροστά περίπου τα 32 δις, βεβαίως εκ των οποίων τα 9 είναι δάνεια. Και χρειάζεται ένας σχεδιασμός για τη χώρα για το επόμενο διάστημα. Για να επουλώσουμε και να ξαναανακτήσουμε το έδαφος που έχει χαθεί με βάση την πανδημία και τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν. Άρα εδώ χρειάζεται μια ευρύτερη συνένεση για το πώς θα πάει η χώρα. Αυτή τη συνένεση την έχει με προοδευτικό πρόσημο, έτσι όπως τουλάχιστον εμείς λέμε στο πρόγραμμά μας. Και από εκεί και μετά, νομίζω σωστά, μπαίνει για την μετά, αν θέλετε, μνημονίων εποχή, μία άλλη νοοτροπία στο πολιτικό σύστημα, η οποία θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών. Και δεν νομίζω ότι η ανάγκη των πολιτών είναι οι ατάκες, είναι τα επιχειρήματα, που όπως νομίζω και ότι όλοι οι πολιτικοί πρέπει να συμφωνούν σε αυτό, και η συνεργασία. Κυρία Μανατίδη, μιας και ανοίξαμε για το θέμα οικονομία σιγά-σιγά, αυτά τα 32 δις που θα έρθουν με το καλό, γιατί όπως είπατε και εσείς τα 2/3, δεν είναι δάνεια, άρα είναι σημαντικό το ποσό να αξιοποιηθεί σωστά. Συν τα λεφτά που έχει ρίξει η κυβέρνηση, κάνει λόγο για 24 δισεκατομμύρια, 14 συν 10 λέει η κυβέρνηση, δεν αρκούν σε αυτή τη φάση για την αντιμετώπιση της πανδημίας αφενός και του να πάρει μπρος πάλι η οικονομία? Το κλειδί είναι σε αυτό που λέτε. Λέει η κυβέρνηση, λέει, δεν είναι πραγματικότητα όμως αυτή. Δηλαδή τα δισεκατομμύρια που έριξε δεν είναι. Στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα των αμάλων στις μεταρρυθμίσεις που έχει υποβάλει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 6,5 δισεκατομμύρια ουσιαστικά. Και τα 14 που είναι που λέτε. Γιατί η αναβολή ασφαλιστικών εισφορών και η αναβολή των υποχρεώσεων που πηγαίνουν των επιχειρηματιών ή τις επιστρεπτές προκαταβολής είναι χρήματα τα οποία θα πρέπει να ξαναδοθούν. Εμείς μιλήσαμε και κάναμε ένα πρόγραμμα με δημοσιονομική επέκταση, αν θέλετε, 13 δισεκατομμυρίων, που είναι συγκεκριμένα. Εμείς γυρίσαμε, κύριε Σκιαδήμα, το τελευταίο διάστημα και την αγορά της Θεσσαλονίκης. Βλέπω στελέχη σας έξω και εσάς έξω, σας έβλεπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Σταϊκούρας όμως τα 13 τα δικά σας τα βγάζει 36, κύριε Αμανατίδη. Αυτά τότε πρέπει να εξηγήσουν γιατί δεν έχουν φτάσει στον κόσμο. Και πραγματικά δεν έχουν φτάσει στον κόσμο. Οι επιχειρηματίες δηλαδή 32. Ο κύριος Σταϊκούρας είπε 32 με 33. Ναι, ωραία. Και ο κύριος Τσίπρας 36. Εδώ πρέπει να γίνει ένα σχεδιασμός. Καταρχήν είναι μια πρόταση. Ακόμα δεν έχει περάσει από τα ευρωπαϊκά τα όργανα. Και είμαστε πολύ επιφυλακτικοί σε σχέση με τα ψηλά γράμματα. Και αν κρύβουν πίσω μνημόνια ή σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά και το πώς θα δοθούν τα χρήματα. Για να ακούσουμε και τον κύριο Βεκλαμάνη. Και θέλουν ένα σχεδιασμό. Εάν πάμε, και θα κλείσουμε αυτό, εάν πάμε με πρακτικές του παρελθόντος που μας φέρανε με fast track διαδικασίες, χωρίς σχεδιασμό, χωρίς στρατηγικούς στόχους, χωρίς τίποτα, απλώς για να φαγωθούν τα χρήματα, να σας το πω έτσι πιο λαϊκά, τότε νομίζω ότι δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα. Γι' αυτό θέλει σχεδιασμό. Και θέλω να πω ότι τελικά την πολιτική ευθύνη έχει η κυβέρνηση. Γιατί βλέπω μία προβολή των ειδικών. Ωραία, υπάρχουν οι ειδικοί, υπάρχουν αυτοί που γνωρίζουν. Την ουσιαστική όμως
απόφαση για το πού θα κατευθυνθούν, ποιο θα είναι το πρόβλημα, την έχουν πάντοτε οι πολιτικές δυνάμεις και να μην κρυφτεί η κυβέρνηση πίσω από τέτοιες απόψεις, οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν απλώς τεχνοκρατικές. Κύριε Καγκλαμάνη, εκτός από αυτό μπορεί να θέλει ο Γιώργος, θα ήθελα και μια άλλη ερώτηση. Για πίστε σε δική μου απόσταση, έχει εξαφανιστεί η νεολαία. Πολιτικοποιημένη δεν είναι. Επίσης, οι μετακινήσεις από το ένα κόμμα στο άλλο πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, όλους αυτούς τους αχταρμάς, πού οφείλεται? Ωραία. Να ψηφίσω με βάση ποιος θα μου εξασφαλίσει καλοπέραση. Να ξεκινήσω καταρχήν με τα οικονομικά. Ναι, πάμε στα οικονομικά. Θέλω να υπενθυμίσω ότι τα 5 χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δεν νομίζω ότι οι 5-6 μεγάλες επιχειρηματικές οικογένειες πέρασαν άσχημα. Μάλλον καλοπέρασα, εάν δεν κάνω λάθος, από αυτά τα οποία εισέπραταν. Σημαντική δεχτή. Και τις συμφωνίες που έκαναν. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Ναι. Για να μην ξεχνιόμαστε. Το δεύτερο είναι ότι πράγματι έχει δίκιο εκεί ο κύριος Αμανατίδης. Στα 32 δις δεν θα πατήσουμε ένα κουμπί και θα αρχίσουν να ρέουν. Εξάλλου το είπε και ο Πρωθυπουργός, να μην έχουμε νεοτροπία νεοπλούτου. Αυτά θα έρθουν σε μια επταετία μέσα. Μέχρι τότε λοιπόν πρέπει να δούμε τι κάνουμε. Από το καλό υπάρχει το καλύτερο, δεν υπάρχει αμφιβολία. Εμείς λέμε 33, ο κύριος Τσίπρας λέει 36. Δεν νομίζω ότι θα τσακωθούμε. Ναι, δεν νομίζω ότι θα τσακωθούμε εκεί. Απλά έχουν έναν άλλο τρόπο σκέψης πώς πρέπει να γίνει η διαχείριση. Okay, αυτό μπορούμε να το δούμε. Εμείς έχουμε σαν κυβέρνηση ένα άλλο τρόπο σκέψης, να πούμε. Γι' αυτό και όπως είδατε, το νομίζω το άκουσα και σε εσάς, ότι αύριο βγαίνουμε στις αγορές με ένα νέο δεκαετές ομόλογο. Να δούμε πόσα δισεκατομμύρια θα εισπράξουμε και με ποιους όρους βέβαια. Ναι. Ελπίζω ότι θα είναι πολύ καλή η όρη. Ακριβώς για να έχουμε το δημοσιονομικό χώρο μέχρι να αρχίσουν να εκταμιεύονται τα 32 δις, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς που πρέπει να βοηθήσουμε. Και αυτή είναι η εργασία και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά κύριο λόγο. Κατά κύριο λόγο. Από εκεί και πέρα, κύριε Κουρή, ακούστε, είναι θέμα νομίζω δύο πραγμάτων. Το ένα έπρεπε στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Ενθυμίστε ότι εγώ σε εκπομπή, όχι δική σας, νομίζω ήμουν στον κύριο Μελιγκόνη, όταν συζητεί το αναθεώρηση του Συντάγματος, είχα πει ότι έπρεπε να μπει μες στο Σύνταγμα. Δικαίωμα να φύγεις από ένα κόμμα έχεις, δικαίωμα να πας σε άλλο κόμμα έχεις, αλλά μόνο αν επανεκκληθείς με τη σημαία του άλλου κόμματος. Φεύγεις αφού έχεις εκλεγεί με ένα κόμμα. Χάνεις τη βουλευτική σου και από εκεί και πέρα είναι θέμα προσωπικής ηθικής, κύριε Κούλη. Είναι θέμα προσωπικής ηθικής, προσωπικής πολιτικής ηθικής εννοώ. Τώρα, μέχρι στιγμής να χτυπήσω με ξύλο, τέτοια φαινόμενα στη νέα αυτή Βουλή δεν έχουν παρατηρηθεί και ελπίζω να μην τα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα τα δούμε. Το τι συνέβη τώρα την πενταετία τα ξέρετε. Δεν χρειάζεται να τα υπενθυμίσω. Τα ξέρει και ο ελληνικός λαός. Μάλιστα. Κυρία Μανατίδη, τώρα να κλείσουμε σιγά σιγά, αλλά επειδή τα λέμε όλα, εκεί στο κόμμα σας τώρα τι γίνεται? Υπάρχουν 5-6 τάσεις μέσα εκεί ή τα έχετε βρει? Τάσεις. Στο κόμμα σας υπάρχουν πάντοτε πολλές απόψεις. Σας αρέσει το συνιστό σας καλύτερα. Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Συνιστώσεις και βάσει του καταστατικού δεν υπάρχουν. Τάσεις αρέσει μάλλον στον κύριο Κλαμάνη, λέω συνιστώσεις, ναι. Ιδεολογικά ρεύματα και απόψεις για το πώς πρέπει να πάμε την επόμενη μέρα. Γιατί υπάρχουν διαφορετικές φωνές τώρα, ναι. Σε κάποια σημεία, πάντοτε, από ό,τι γνωρίζετε, υπάρχουν. Ωστόσο, πάντοτε ο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό είναι ο πλούτος του, πηγαίνει στη σύνθεση. Σας θυμίζω τη διαδικασία την οποία είχαμε από παλιά ως νέος συνασπισμός, μετά ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΟΥΜΟΥ, ΣΥΡΙΖΑ τώρα Προοδευτική Συμμαχία κλπ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εμείς ως συνασπισμός γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και να διαλεγόμαστε μεταξύ μας και να συζητάμε και διαφορετικές απόψεις να ακούγονται. Στο τέλος όμως υπάρχει μια σύνθεση και νομίζω τον τόνο αυτής της σύνθεσης θα τη δώσει πρώτα απ' όλα, κύριε Σχεδίμα, ο κόσμος. Ο κόσμος ο οποίος εγγράφηκε μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα είτε με αιτήσεις του στις οργανώσεις μελών, και αυτός ο κόσμος και οι παραγωγικές δυνάμεις, αν θέλετε, της χώρας και η νεολαία, οι οποίοι πρέπει και να εκφράσουν τη γνώμη τους και να πούνε το πώς
μπορούμε να βαδίσουμε από εδώ και μετά. Τον τόνο θα το δώσει η συμμετοχή του κόσμου. Εκεί είναι η δύναμη. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ είναι στον κόσμο. Δεν είναι ούτε μία επιτροπή σοφών, ούτε μία επιτροπή. Η νεολαία είναι βασικό. Να σας πω, κύριε Κουρή, νομίζω ότι η νεολαία είναι πολύ καλύτερη από ότι πολλές φορές την απαξιώνουμε. Είναι πολύ πιο δυναμική, γιατί έχει πολλά ποιοτικά στοιχεία. Εντάξει, η μεταπολίτευση ήταν κάτι διαφορετικό. Κοιτάξτε το, μετά την Χούντα το 1974. Όχι, μετά την μεταπολίτευση ήταν ισχυρές δυνάμεις. Ποιοτική νεολαία ήταν. Υπήρχαν και υπήρχαν οργανωμένες, αλλά όχι στο σύνολο, στην πλειοψηφία, αν θέλετε. Πιστεύω ότι η νεολαία είναι πολιτικοποιημένη, αλλά όχι κομματικοποιημένη, αν το θέλετε. Και πρέπει εδώ τα κόμματα να κάνουν τις αλλαγές εκείνες, οι οποίες θα δείξουν στην νεολαία ότι μπορεί να συμμετέχει και να απελευθερώσει τις δυνάμεις της και τις ιδέες της. Αυτή λοιπόν, είναι η άποψη. Δηλαδή, οι νέοι είναι πολιτικοποιημένοι. Το αν όμως αυτό εκφράζεται σε οργανωμένη δράση ή όχι, οφείλει κατά την άποψή μου πρώτα απ' όλα στους κομματικούς μηχανισμούς. Και νομίζω ότι ένα νέο τύπο κόμμα, το θέλετε, αυτό που προσπαθούμε μέσα από το άνοιγμα στην κοινωνία και το να αγκαλιάσουμε το σύνολο της κοινωνίας, ότι είναι το ζητούμενο αυτή την περίοδο. Τελευταία ερώτηση για να σας αποχαιρετήσουμε. Πάλι από τον κύριο Παπαχελά στον κύριο Τσίπρα. Ρωτήθηκε. Μετά τη διακυβέρνησή σας, θεωρείτε ότι η διαπλοκή έχει λιγότερη δύναμη? Και απαντάει ο κ. Τσίπρας. Ενδιαφέρουσα ερώτηση είναι αυτή. Η διαπλοκή έχει, νομίζω, λιγότερη δύναμη, αλλά είναι πιο άγρια. Αυτή είναι η αίσθηση. Και αυτό γιατί περάσαμε διατάξεις, κύριε Κουρή, όπως για παράδειγμα, απαγορεύουμε, αν θέλετε, στους πολιτικούς καμία διάταξη, την οποία δεν την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και αποχώρησε, να έχουν offshore εταιρείες στο εξωτερικό. Την οποία η Νέα Δημοκρατία δεν την ψήφισε. Αφήστε να δώσω ένα σχόλιο στον κύριο Κλαμάνη που έριξε πριν τον Ταβανόπρογα για να κλείσουμε. Δεν έχουμε χρόνο, κύριε Αντιπρόεδρε. Το λέω καθαρά. Ναι. Φέραμε στη Βουλή να ψηφιστεί να μην έχουν οι Έλληνες πολιτικοί offshore εταιρείες και στο εξωτερικό κλπ. Και η Νέα Δημοκρατία αποχώρησε. Δεν είναι ακριβώς. Αυτά τα κατοχυρώνει θεσμικά. Δεν είναι ζήτημα. Αφήστε το να απαντήσει για να κλείσουμε, κύριε Κακλαμάνη. Δεν είναι ακριβώς έτσι, όπως το λέει ο κύριος Αμανατίδης, διότι εμείς σαφέστατα είχαμε την άποψη της διαφάνειας των Ελλήνων πολιτικών, πλην όμως υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι πριν μπουν στην πολιτική ήταν επιχειρηματίες. Αυτούς έπρεπε δηλαδή να τους πούμε τι. Εξαφανίστε την περιουσία σας, διότι για να γίνετε βουλευτές δεν πρέπει να είστε έτσι. Ο νόμος έδινε χρονικό περιθώριο να προσαρμοστούν. Εντάξει, κύριε Αμανατίδη, τώρα αφήστε τα αυτά. Αφήστε το τα. Ξέρετε αυτό. Μα έδινε χρονικό αυτά. Περιθώριο. Τώρα δεν θέλω να κάνω αναφορές ονομαστικές, γιατί δεν πρέπει, αλλά φτάναμε σε σημείο, ας πούμε, να λένε ότι πρέπει να πουλήσουν την περιουσία τους, όπως είχατε τη διάταξη, και οι πατεράδες των βουλευτών που είναι φόπλιστες ή επιχειρηματίες. Αυτά τα πράγματα είναι εξωευρωπαϊκά καταρχήν. Είναι εξωευρωπαϊκά. Ξέρετε ότι θα πηγαίνανε στο Διεθνές Δικαστήριο και θα κερδίζανε. Μην πάμε τώρα σε τέτοια πράγματα. Πάμε στο σήμερα, να κλείσουμε σιγά σιγά. Αυτό με τη διαπλοκή. Με τη διαπλοκή. Ότι έχει αγριέψει. Πού είπε ο κ. Τσίπρας. Κύριε Κουρή, τώρα έχει αγριέψει. Δεν ξέρω τι εννοεί ο κ. Τσίπρας ότι έχει αγριέψει, να πούμε. Αυτά τα αποδεικνύονται στην πράξη και μπροστά μας έχουμε πολλά πράγματα να δούμε. Εγώ χάρηκα γιατί ένα σημείο, παραδείγματος χάρη, που εγώ θα είχα μεγάλο προσωπικό πρόβλημα, ήταν αυτό που είχα ακούσει, ότι πωλείται το πλειοψηφικό πακέτο της ΕΙΔΑΠ, το νερό δηλαδή. Και άκουσα ότι όχι, η ΕΙΔΑΠ θα έχει το 50 συν μία μετοχή. Θα έχει την πλειοψηφία. Ακριβώς. Εκεί αν γινόταν το ανάποδο, θα έλεγα ότι ναι, έχει εγκριέψει το πράγμα. Αλλά με πολύ χαρά άκουσα ότι δεν θα γίνει. Έτσι τουλάχιστον ξεκαθάρισε ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Καραμάλης. Γι' αυτό, σε εκεί αναφέρω. Να ευχαριστήσω τον Νικήτα Κακλαμάνη, Νέα Δημοκρατία, Γιάννη Σαμανατίδη, ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε για τελευταία μας σύνδεση σιγά-σιγά. Θα έχουμε εκπρόσωπο της Ολμένα, δούμε αύριο γιατί απεργούν. Να ξεκαθαρίσουμε, επειδή κάποιοι γράφουν από το πρωί ότι αύριο δεν λειτουργούν τα σχολεία, λειτουργούν κανονικά. Απεργούν οι εκπαιδευτικοί και αυτοί θα αποφασίσουν βέβαια ο καθένας για τον εαυτό του. Νομίζω ότι δεν θα λειτουργήσουν. Όχι, όχι. Λειτουργούν κανονικά. Έχει έρθει ανακοίνωση από την κυβέρνηση. Γιατί κάποιες ιστοσελίδες έγραφαν ότι αύριο δεν λειτουργούν τα σχολεία. Ανεξάρτητα
αν κάποιος καθηγητής ή δάσκαλος προσέλθει στην αίθουσα, γιατί έχει το δικαίωμα της απεργίας. Μα και εγώ αυτό που κρατάω μέχρι να έχουμε τη σύνδεση με τον κύριο Παπαδοντονάκη, τώρα κάνει τη σύνδεση ο κύριος Καλοκαιρινός και η κυρία Λιάκου, να πούμε το σημαντικό είναι 97 νέα κρούσματα, εκ των οποίων 30 και 30, 30 από το εξωτερικό, 30 από συγχρονισμό και 30 δια 4, δηλαδή 7-8 την ημέρα, που έπρεπε να είναι μηδενικά 2-3-4. Αυτό σημαίνει ότι κρούει κόδωνα του κινδύνου η κυβέρνηση και μάλιστα διαβάζω χαρακτηριστικά. Το θέμα είναι ότι πώς εμφανίστηκαν και από πού προήλθαν. Και διαβάζω προσεκτικά, πολύ προσεκτικά, στην τελευταία παράγραφο της ανακοίνωσης, αν δεν κάνω λάθος, μισό λεπτό να το βρω, η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε διεθνές και βρίσκεται σε ετοιμότητα να παρέμβει ανά πάσα στιγμή αν χρειαστεί. Είναι ξεκάθαρο ότι πάμε για τοπικά lockdown, για τοπικές καραντίνες σε τοπικό επίπεδο, αν χρειαστεί. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Παπαδοντονάκη. Είναι ο ειδικός γραμματέας Ολμέ. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, γιατί αύριο βγαίνετε στους δρόμους. Και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Όλοι μαζί. Ναι. Και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Ποιο είναι αυτό που σας βγάζει στους δρόμους? Υπήρχε, όπως ξέρετε, μία αντίδραση στο πολυνομοσχέδιο που κατεβάζει το Υπουργείο Παιδείας. Μία αντίδραση που αρχικά, όπως θυμάστε, είχε να κάνει ακόμα και με το χρόνο κατάθεσης του πολυνομοσχεδίου. Σας θυμίζω ότι το πολυνομοσχέδιο, το Υπουργός Παιδείας, το έφερε σε μία εποχή που τα σχολεία ήταν κλειστά, που δεν υπήρχε δυνατότητα αντίδρασης των εκπαιδευτικών και που υπήρχαν βέβαια και οι περιορισμοί και η μερική άρση κάποιων ελευθεριών μεταξύ αυτών και των συνδικαλιστικών. Επίσης, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι είναι ένα το πολυνομοσχέδιο το οποίο δεν συζητήθηκε ποτέ. Δηλαδή δεν ζητήθηκε ποτέ η γνώση τη. Εκτός βουλήθηκε πριν πάει στη Βουλή να διαπραγματευτεί μαζί σας, να κουβεντιάσετε δηλαδή. Δεν έγινε ακριβώς αυτό, δεν έγινε ποτέ. Δεν ζητήθηκε ποτέ η γνώμη της Ομοσπονδίας και της δικής μας, αλλά από ό,τι ξέρω και της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Ενημέρωση δεν είχατε από την Υπουργό, νομίζω πως είχατε ενημέρωση. Η ενημέρωση που είχε η Ομοσπονδία ήταν την ημέρα που δόθηκε και στη δημοσιότητα το πολυνομοσχέδιο. Δεν υπήρξε διαφορετικό. Ποια είναι τα σημεία που σας ενοχλούν και που διαφωνείτε? Κοιτάξτε, κύριε Κουρή, σε γενικές γραμμές να πούμε ότι είναι ένα πολυνομοσχέδιο που είναι κειμενικά σπαράγματα, δηλαδή είναι εμβαλωματικές, ας πούμε έτσι, ρυθμίσεις, οι οποίες όμως φανερώνουν μια συντηρητική και αναχρονιστική διάθεση. Δηλαδή η κόκκινη γραμμή για σας ποια είναι, για να καταλάβουμε? Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Ναι. Για πρώτη φορά έχουμε, ξέρετε, ένα ζήτημα και εξωτερικής αξιολόγησης, όπως αναφέρεται στα άρθρα 34 και 35 του πολυνομοσχεδίου. Εμείς έχουμε την άποψη ότι σε ένα τόσο συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα όπως το δικό μας, αυτό παραδίδεται και από τις εκθέσεις του ΟΣΑ, ξέρετε, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο εκπαιδευτικός είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Αν θες πραγματικά να διορθώσεις κάτι στο εκπαιδευτικό σύστημα, ξεκινάς με την αξιολόγηση των δομών, με την αναμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Αν γίνονται όλα αυτά που λέτε, δεν είναι καλό όμως να αξιολογήσετε κι εσείς? Όχι να χάνετε τη δουλειά σας, αλλά η καλή αξιολόγηση θα σας πηγαίνει προς τα πάνω, να γίνετε κάποιος προϊστάμενος, διευθυντής, να μην είναι μόνο τα χρόνια διδασκαλίας, έτσι δεν είναι, να υπάρχει ένας συνδυασμός πραγμάτων, φαντάζομαι. Θα σας έλεγα ότι δεν υπάρχει η έξωθεν καλή μαρτυρία. Σας θυμίζω ότι όταν επιχειρήθηκε και στο παρελθόν να εφαρμοστεί ένα σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, αυτό συνδυάστηκε με τον 40-24, με τη μισθολογική καθήλωση, με την αριθμητική προσαρμογή. Σε άλλες χώρες τι υπάρχει? Κοιτάξτε να δείτε, θα έλεγα τα τελευταία χρόνια υπάρχει και στην Ευρώπη. Αξιολόγηση σε άλλες χώρες? Υπάρχει σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό όμως ευρωπαϊκών χωρών, αρχίζει τελευταία χρόνια να υπάρχει ένα σύστημα ενδοσχολικής εσωτερικής αξιολόγησης, αυτοαξιολόγησης. Δηλαδή με αυτό το πολυνομοσχέδιο πώς θα αξιολογείται ο Παπαδοντονάκης για παράδειγμα, για να καταλάβουμε? Δεν έχουν ακόμα δεν έχουν δοθεί εφαρμοστικές διατάξεις ακόμα στη δημοσιότητα, όμως το γενικό πλαίσιο. Με βάση αυτά που δίνονται, προβλέπεται η ατομική αξιολόγηση. Αυτή δεν υπάρχει στο παρόν νομοσχέδιο. Όμως υπάρχουν διαδικασίες προγραμματισμού που πρέπει να αναρτώνται αμελητοί, μάλιστα στην ιστοσελίδα του σχολείου, να δημοσιοποιούνται δηλαδή καταστάσεις, ονόματα. Κάτι που πιστεύουμε ότι δεν θα συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου. Άρα. Και θα ξεσκώσει προφανώς αντιτάξεις. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν έγινε ποτέ αντικείμενο συζήτησης. Οι μαθητές τότε γιατί να αξιολογούνται, για να περνάνε όλοι?
Πιστέψτε με, κύριε Κουρή, ότι η δική μας η πρακτική, η δική μας η καθημερινή ζωή είναι μια αξιολόγηση διαρκής και από τους μαθητές και από όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική κοινότητα. Επαναλαμβάνω ότι εμείς δεν θεωρούμε, θα μπορούσαμε να θεωρούσουμε δικαίωμά μας, αλλά μια αξιολόγηση την οποία. Στο δημόσιο δεν γίνεται αξιολόγηση στους υπαλλήλους. Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω, γίνεται, αλλά μην ξεχνάτε ότι και εκεί η ΑΔΔ, σας θυμίζω κύριε Κουρή, κήρυξε απεργία αποχή από κάποιες αξιολογικές διαδικασίες και μάλιστα πρόσφατα υπάρχει και δικαστική απόφαση που δικαίωσε προϊστάμενο, ο οποίος δεν έλαβε μέρος στις διαδικασίες αξιολογικές. Θα έλεγα λοιπόν ότι θα επανέλθω σε αυτό. Δεν υπάρχει έξωθεν καλή μαρτυρία. Υπάρχουν μέχρι στιγμής κάποιες προσπάθειες. Αν δημιουργείται ένα όργανο μεικτό με δικαστές από όλους τους χώρους, όταν. Να μην είναι μόνο. Πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε αξιολογική διαδικασία θα πρέπει να προηγηθούν κάποια πράγματα που αφορούν την ίδια τη δομή και την οργάνωση του παιδευτικού συστήματος. Εκεί πρέπει να δοθεί το βάρος και, εν πάση περιπτώσει, είμαστε εδώ για να συζητήσουμε όταν το Υπουργείο μας καλέσει. Αύριο τι ώρα είναι για να κλείσουμε με αυτό το συλλαλητήριό σας? Αύριο έχουμε 24ωρη απεργία κηρύξη ΟΛΜΕ. Ναι. Έχουμε συλλαλητήριο το μεσημέρι στην Αθήνα και έχουμε και ένα μεγάλο συλλαλητήριο στις 7 το απόγευμα την Τετάρτη μαζί ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ, την ημέρα της ψήφισης δηλαδή του νομοσχεδίου. Άρα δηλαδή απεργία αύριο, 1 η ώρα στα Προπύλαια και την Τετάρτη την ώρα της ψηφοφορίας έξω από τη Βουλή. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν. Αν κάτι πρέπει να γίνει και να αλλάξει, αν είναι φαντάζομαι θα γίνουν κάποιες επαφές ως την τελευταία στιγμή και στη Βουλή. Φαντάζομαι έχετε πάει και σε αρμόδιες επιτροπές, έχετε εισακουστεί. Να δούμε τι μπορεί να γίνει και τι μπορεί να αλλάξει. Το έχουμε εισακουστεί, μην το λέτε. Και εδώ θα είμαστε υγεία να έχουμε να δούμε βήμα και τους εφαρμοστικούς νόμους. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Εδώ ολοκληρώθηκε ένα ακόμα επί του πιεστηρίου. Σε 2 λεπτά έρχεται ο Πάνος Παναγιωτόπουλος και η εκπομπή του Western. Εμείς θα είμαστε μαζί εδώ με τον Μάκη Κουρή αύριο ακριβώς στις 7 το απόγευμα, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, Μάκη. Να είστε καλά.